Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Κυριακή στα Σπορ. Γεμάτη δράση, γεμάτη σασπένς. Έχουμε αγώνες ποδοσφαίρου, έχουμε αγώνες μπάσκετ. Είχαμε και πρεμιέρα από Α2 μπάσκετ γυναικών και Γ' εθνική μπάσκετ ανδρών. Είχαμε τη συνέχεια των πρωταθλημάτων της τρίτης εθνικής, της Α, Α1 και Β τοπικής κατηγορίας. Θα ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα από την τρίτη εθνική κατηγορία, όπου ο Πάμισος πήρε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς και το Διαβολίτσι δυστυχώς έχασε για δεύτερη αγωνιστική. Στην δεύτερη αγωνιστική, λοιπόν, τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν είναι Ναυπακτιακός Αστέρας 1-1 με Πανεγιάλιο, Διαβολίτσι 0-2 με Ζάκυνθο, Διαγόρας Βραχνέικων ήταν η αναβολή του παιχνιδιού με τον Νέα Ανταγαστούνης για τους γνωστούς λόγους, ΠΑΟ Βάρδας 1-0 τον Παλιξουριακό, Αχαϊκή 1-0 με τον Εθνικό Σκουλικάδου, Τσιλιβή 0-1 με τον Πάμισο και το ρεπό της είχε η Θύελλα Πατρών. Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής διαμορφώνουν τη βαθμολογία ως εξής. Πρώτη είναι η Ζάκυνθος με τον Πανεγιάλιο και τη Βάρδα που έχουν 4 βαθμούς. Ακολουθούν Νέαντας Γαστούνης, Παλιξουριακός, Εθνικός Σκουλικάδου, Πάμισος και Αχαϊκή με 3 βαθμούς. Συνεχίζουμε με Διαγόρα Βραχνέικων, Ναυπακτιακό Αστέρα, Θύελλα Πατρών με 1 βαθμό και στο 0 παραμένουν το Τσιλιβή με το Διαβολίτσι. Την επόμενη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τα παιχνίδια που θα παιχθούν είναι Πανεγιάλιος Ζάκυνθος, Θύελλα Πατρών Ναυπακτιακός Αστέρας, Έαντας Γαστούνης Διαβολίτσι, Εθνικός Σκουλικάδου Διαγόρας Βραχνέικων, Πάμισος Μεσίνης ΠΑΟ Βάρδας και Τσιλιβή με Αχαϊκή, ενώ το ρεπό του θα κάνει ο Παλιξουριακός. Να προχωρήσουμε τώρα με τα παιχνίδια της πρώτης τοπικής κατηγορίας, εκεί όπου εξελίχθηκε η πέμπτη αγωνιστική με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Η Σπερχογία ισόπαλη 1-1 με τη Μεθόνη, ο Πανθουριακός κέρδισε 2-1 τον Εθνικό Μελιγαλά, η Ομόνια 1-1 με τον Απόλλωνα Καλαμάτας, η Αθλητική Ένωση Μάνης έχασε 0-1 από την Εράνη Φιλιατρών, στο 0 έκλεισε το παιχνίδι μεταξύ Τέλου Άγρα και Παπαφλέσα Χώρας, ο Ακρίτας Κορώνης πήρε τη νίκη με 3-1 από τον Ολυμπιακό Ανάληψης. Η Κυπαρισία κέρδισε στο εκτός έδρας μάτς τον Απόλλωνα Πεταλιδίου με 2-0. Εκτός έδρας αγωνίστηκε και η Αθλητική Ένωση Αβίας που επίσης πήρε τη νίκη με 1-0 από τον Τζικλητήρα Πύλου. Το ρεπό της είχε η ομάδα του Καλού Νερού. Η βαθμολογία λοιπόν μετά την πέμπτη αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής. Απόλλωνας Καλαμάτας και η Ράνη Φιλιατρών είναι στους 13 βαθμούς. Η Κυπαρισία με τον Τέλο Άγρα και τον Ακρίτα Κορώνης βρίσκονται στους 10. Συγγνώμη, η Κυπαρισία στους 12. Τέλος Άγρας, Ακρίτας Κορώνης στους 10. 7 βαθμούς έχουν Μάνη και Μεθόνη. Πανθουριακός, Εθνικός Μελιγαλά στους 6 βαθμούς. 5 βαθμούς έχουν Αθλητική Ένωση Αβίας και Αθλητικός Όμιλος Ομόνια. 4 βαθμούς έχει συγκεντρώσει ο Ολυμπιακός Ανάληψης. Από 3 έχουν ΠΑΟ Καλού Νερού, Σπερχογία και Παπαφλέσσας Χώρας. Ενώ στον Άσο βρίσκονται Απόλλωνας Πεταλιδίου και Τσιγκλιτήρας Πύλου. Την επόμενη αγωνιστική, έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης στη τάξη μεσνιακής κατηγορίας, ο Ολυμπιακός Ανάληψης υποδέχεται τον Τέλο Άγρα. Η Αθλητική Ένωση Αβίας παίζει με τον Απόλλωνα Πεταλιδίου. Ο Απόλλωνας Καλαμάτας υποδέχεται την Θουρία. Η Εράνη Φιλιατρών παίζει με τη Μεθόνη. Ο Παπαφλέσσας υποδέχεται στη χώρα της Σπερχογία. Στην Κυπαρισία ο Αθλητικός Όμιλος παίζει με τον ΠΑΟ Καλού Νερού. Ο Εθνικός Μελιγαλά υποδέχεται τον Ακρίτα Κορώνης. Και ο Τσιγκλιτήρας Πύλου παίζει με την Ομόνια στην έδρα του. Το ρεπό της θα κάνει η Αθλητική Ένωση Μάνης. Αυτό το Σαββατοκύριακο συνεχίστηκε και η Α1 τοπική κατηγορία με την τρίτη αγωνιστική της. Τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν είναι Θύελλα Χαρακοπιού 2-0 με τον Πανιόνιο Καλαμάτας, ΑΕΚ Καλαμάτας 3-2 την Αναγέννηση Παραλίας, Νέος Άρης έχασε 1-3 από την ΑΕΛΟ ΓΚΑΣ, η ΠΑΣ Ράχη πήρε την νίκη εκτός έδρας 4-1 από τον Ολυμπιακό Καλαμάτας, με το Ευρύ 6-0 κέρδισε το Δόριο τον Ηρακλή Κυπαρισίας και 2-1 κέρδισε ο Ηρακλής Καλαμάτας τον Αστέρα Αρφαρών. Αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν έχουν διαμορφώσει τον πίνακα της βαθμολογίας ως εξής. ΑΕΛΟ ΓΚΑΣ, ΠΑΣ Ράχη, Θύελλα Χαρακοπιού στους 9 βαθμούς. 4 βαθμούς έχουν συγκεντρώσει Πανιόνιος Καλαμάτας, Νέος Άρης και ΑΕΚ. Η Αναγέννηση Παραλίας με τον Ολυμπιακό Καλαμάτας, το Δόριο και τον Ηρακλή Καλαμάτας έχουν από 3 βαθμούς συγκεντρώσει μία νίκη. Στον Άσο βρίσκεται ο Αστέρας Αρφαρών, ενώ κανένα βαθμό δεν έχει συγκεντρώσει ακόμη ο Ηρακλής Κυπαρισίας. Την επόμενη αγωνιστική, το πρωτάθλημα της Α1 τοπικής κατηγορίας συνεχίζεται με την τέταρτη στροφή του. Αστέρας Αρφαρών υποδέχεται τον Πανιόνιο Καλαμάτας, ο Ηρακλής Κυπαρισίας υποδέχεται τον Νέο Άρη, ΠΑΣ Ράχη, ΑΕΚ Καλαμάτας, Αναγέννηση Παραλίας, Ηρακλής Καλαμάτας, η ΑΕΛΟ ΓΚΑΣ υποδέχεται την Θύελλα Χαρακοπιού και ο Ολυμπιακός Καλαμάτας υποδέχεται το Δόριο.
Προχωράμε τώρα στην δεύτερη τοπική κατηγορία, εκεί όπου οι τρεις όμιλοι εξελίχθηκαν με τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Πατίστα κέρδισε με το ευρύ 6-2 τον Άρη. Ο Κεραυνός κέρδισε 3-2 τα Λέικα. Με 5-0 επικράτησε ο Δαναός του Ίκαρου Καλαμάτας. Η Θύελλα Παραλίας κέρδισε 2-0 τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός Καλαμάτας πήρε το τρίποντο με 2-0 από τον Νέαντα Καλαμάτας. Το ρεπό τους είχαν τα πράσινα πουλιά αυτή την αγωνιστική. Προχωράμε στην βαθμολογία, όπου 6 βαθμούς μοιράζονται ο ΑΟ Πατίστα, ο Δαναός και ο Κεραυνός Καλαμάτας. Η Θύελλα Παραλίας έχει 4 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός 3, ο Έαντας Καλαμάτας έχει 1 βαθμό και από 0 στο 0 μάλλον παραμένουν τα Λέικα, τα Πράσινα Πουλιά, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και ο Ίκαρος Καλαμάτας. Η επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι Άρης, Δαναός, Πατίστα, Κεραυνός Καλαμάτας, Έαντας Καλαμάτας, ΠΑΟΚ, Λέικα, Θύελλα Παραλίας, Πράσινα Πουλιά, Παναθηναϊκός Καλαμάτας, ενώ το ρεπό του έχει ο Ίκαρος Καλαμάτας. Προχωράμε τώρα με τον δεύτερο όμιλο. Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Με 6-0 κέρδισε η Θύελλα Μερόπης στον Κυπάρισο Τριφυλίας. 3-1 την νίκη πήρε ο Ερμής Καλαμάτας στην έδρα του επί της Νίκη Πλάτης. Ο Ολυμπιακός Διαβολτσίου έχασε 1-3 από τον Διαγόρα Κοπανακίου. Ο Παπαφλίας Άμφιας με τον Πανεβαϊκό, το παιχνίδι παίχθηκε στα χαρτιά 0-3 υπέρ του Πανεβαϊκού. Αστέρας Βαλήρας κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο Πλατή, ενώ το ρεπό του είχε το Ασπρόχωμα. Η βαθμολογία στον όμιλο έχει 6 βαθμούς ο Ερμής Καλαμάτας, από 4 βαθμούς έχουν συγκεντρώσει η Θύελλα Μερόπης και Αστέρας Βαλήρας. Στους 3 βαθμούς βρίσκονται Πανεβαϊκός, Ατρόμητος Πλατή, Διαγόρας Κοπανακίου, Κυπάρισος Τριφυλίας και στο 0 παραμένουν ο Ολυμπιακός Διαβολτσίου, το Ασπρόχωμα, ο Παπαφλέσσας Άμφιας και η Νίκη Πλάτης. Η επόμενη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Β' τοπικής είναι η τρίτη. Τα παιχνίδια που θα παιχθούν είναι Ατρόμητος Πλατή, Κυπάρισος Τριφυλίας, Νίκη Πλάτης, Ολυμπιακός Διαβολτσίου, Αστέρας Βαλήρας, Ερμής Καλαμάτας, Ασπρόχωμα, Παπαφλέσσας Άμφιας, Πανεβαϊκός, Διαγόρας Κοπανακίου, ενώ το ρεπό της έχει Θύελλα Μερόπης. Η αγωνιστική συνεχίστηκε και για τον τρίτο όμιλο. Δήμος Παπαφλέσσα 2-1 κέρδισε τον ΠΑΟ Καλυθέας. Η Φινικούντα έχασε 1-2 από τη Δόξα Καλαμάτας. 4-0 ο Μεσσηνιακός κέρδισε τον Έστωρα Απείλου στην έδρα του. Με 2-1 έκλεισε το μάτς υπέρ της Στενοσιάς με την Ακαδημία Πάμισος Μεσίνη. Ενώ αύριο η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι μεταξύ Νέδουσα Αλαγωνίας και Αθλητικής Ένωσης Γαργαλιάνων. Αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν διαμορφώνουν τον πίνακα της βαθμολογίας για τον τρίτο όμιλο. Στους 6 βαθμούς είναι η Δήμου Παπαφλέσσα, η ομάδα του Δήμου Παπαφλέσσα, η Δόξα Καλαμάτας. Στους 3 βαθμούς είναι ο Μεσσηνιακός, η Νέδουσα Αλαγωνίας, η Στενοσιά και ο ΠΑΟ Καλυθέας. Από 1 βαθμό έχουν συγκεντρώσει η Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων και ο Αθλητικός Όμιλος Φινικούντας. Ενώ στο 0 παραμένουν η Ακαδημία Πάμισος Μεσίνης και η Νέστορα Σπύλου. Η επόμενη αγωνιστική λοιπόν για τον τρίτο όμιλο είναι Νέστορ Πύλου, ΑΟ Φινικούντας, Μεσσηνιακός, Δήμου Παπαφλέσσας, ΠΑΟ Καλυθέας με Αθλητικό Όμιλο Στενοσιάς, Ακαδημία Πάμισος Μεσίνη με Αθλητική Ένωση Γαργαλιάνων και Δόξα Καλαμάτας με Νέδουσα Αλαγωνίας. Είχαμε αυτό το Σάββατο και ένα φιλικό παιχνίδι της Καλαμάτας με την Παναχαϊκή που έγινε στη Γαστούνη, εκεί όπου η Καλαμάτα πήρε την νίκη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον υπεύθυνο τύπου της ομάδας, τον κύριο Λευτέρη Σαρελάκο, ο οποίος θα μας μιλήσει τόσο για το φιλικό, όσο και για τις εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Έχουμε εξελίξεις που αφορούν και τις ακαδημίες, έχουμε και εξελίξεις που αφορούν στα αγωνιστικά. Αύριο έχουμε την εκδίκαση της Νίκη Βόλου, την τέταρτη προσφυγή της στην Ένωση, στο Διαιτητικό Δικαστήριο. Καλησπέρα, κύριε Σαρελάκο. Καλησπέρα, Σύσυμου, καλησπέρα για τους τηλεθεατές του Μπες. Να ξεκινήσουμε από το φιλικό, να μας κάνετε έτσι μία μικρή περιγραφή. Είστε κι εσείς του επαγγελήματος, οπότε νομίζω ότι θα κάνετε το καλύτερο. Να είσαι καλά. Εντάξει, ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ για τη Μαύρη Θύελλα. Η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στο θέμα της οργάνωσης και το πώς αμήνθηκε από τη στιγμή που παίζοντας με μια ομάδα που είναι σε υψηλότερη κατηγορία. Πάντα μιλάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Και ενώ είχε προηγηθεί 2-1, δεν κινδύνευσε καθόλου και πήρε αυτή τη νίκη.
Όπως τόνισε στη δηλώση και ο Νίκος Αναστόπουλος, προπονητής της ομάδας, αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δει κάποια πράγματα, να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται κάποιοι ποδοσφαιριστές του, πώς δουλεύει η ομάδα σε αυτοματισμούς, σε κυκλοφορία της μπάλας, αν οι καινούργιοι παίχτες έχουν βελτιώσει την απόδοσή τους ατομικά, αλλά και σε επίπεδο του να γίνουν σαν δέσιμο ομάδας και να βρίσκονται ένας με τον άλλον. Ήταν και ένα κριτήριο για τον Γάλλο, τον αριστερό μπακ, ο οποίος δοκιμάζεται και ο οποίος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και λογικά θα αποκτηθεί από την Καλαμάτα. Ο λόγος για τον Ιβάν Σαλίν, σωστά. Ακριβώς, τον Σαλίν, ο οποίος και στο φιλικό που έπαιξε ένα ημίχρονο με την ομάδα του Αστέρα Βλαχιώτη, αλλά και χθες που έπαιξε ένα ημίχρονο με την ομάδα της Παναχαϊκής, άφησε καλές εντυπώσεις γενικά σε όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι και στον προπονητή της ομάδας μας. Και νομίζω ότι εκτός συγκλονιστικού προόπτου τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η απόκτησή του για να υπάρχει ένα δυνατό αριστερό δίδυμο με τον Κωνσταντινόπουλο. Έχουμε όμως και κάποια μεταγραφή σε αναμονή. Κάποιος παίκτης έρχεται ακόμη, κάτι σχετικό μας είπατε και τις προηγούμενες μέρες. Ναι, ήρθε το Σάββατο, την Παρασκευή το βράδυ, ήρθε στην Καλαμάτα. Ένας υψηλός, όμως ύψους 1,90, Γάλλος, ο Μπακαγιώκο Τζούνιορ, ο οποίος έπαιζε στη Γαλλία, έπαιζε, δηλαδή είναι Γάλλος και τα περισσότερα στοιχεία του θα δοθούν αύριο στη δημοσιότητα. Και είναι κεντρικός αμυντικός και αμυντικός χαφ. Θέλει να θωρακίσει και να έχει μια ακόμα αξιόπιστη λύση ο Νίκος Αναστόπουλος σε δύο νευραλγικές θέσεις, δηλαδή και του κεντρικού αμυντικού και του αμυντικού χαφ στην ομάδα. Θα τον δει στις προπονήσεις Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα αποφασίσει αν τελικά θα είναι αυτός η τελευταία μεταγραφή για την ομάδα της Καλαμάτας ή θα μείνει στον παίκτη τον Σαλίν, ο οποίος είναι ο αριστερός μπακ χαφ, ο οποίος αγωνιζόταν στην ομάδα του Κωσόβου. Είναι εδώ και περίπου 10 μέρες στην Καλαμάτα και γενικά έχει αφήσει καλές εντυπώσεις με τον τρόπο που παίζει, με το αριστερό του πόδι που κάνει πολύ ωραίες παλιές. Θέλει να πώς αμήνεται. Γενικά μια αξιόπιστη πλευρά, έτσι, μια αξιόπιστη θα λέγαμε λύση στην θέση του αριστερού back-up στην ομάδα της Καλαμάτας. Γενικότερα δηλαδή τα συμπεράσματα μέχρι στιγμής, να σας πάω λίγο και πίσω στο φιλικό, είναι ότι η ομάδα έχει κατορθώσει να κάνει ένα δέσιμο, έχει αποκτήσει μια ομοιογένεια ύστερα από τόσο καιρό προετοιμασίας. Αυτό θέλει και ο Νίκος Αναστόπουλος, όσο πιο γρήγορα να δέσουν. Το ότι καθυστερεί η έναρξη του πρωταθλήματος σε όλο τον κόσμο σπάει τα νεύρα, αλλά για τον προπονητή που θέλει να φτιάξει μια καινούργια ομάδα όπως είναι η Καλαμάτα που έχει αποκλειστικό στόχο την άνοδο στην Super League 2 κατηγορία, είναι ένα μπόνους το πόσο θα δεθεί πιο γρήγορα το υλικό που έχει στα χέρια του. Αν φανταστείς ότι χθες μετά τα 65 περίπου έπαιξαν ο Παπατόλιος, έπαιξε ο Παυλίδης, έπαιξε ο Μαρκόφσκι, δεν ήταν καν στην ομάδα ο Λόρι Κέρι, δηλαδή με αυτούς τους παίκτες που έπαιξαν ένα μικρό χρονικό διάστημα σύν την απουσία του Κέρι, και όμως η ομάδα στάθηκε αρκετά καλά. Είχε κάποια θεματάκια στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως στο πώς θα αμυνθεί και το να μην δεχτεί κάποιους εφηδιασμούς ή κάποιες άτυχες στιγμές προς το τέλος εκεί με το πέναλτι που έγινε. Αλλά σε γενικές γραμμές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η εμφάνιση της Καλαμάτας ήταν πάρα πολύ καλή. Ενθαρρυντική εμφάνιση και του Σουμπίνιο, ο οποίος ήταν ηγέτης της ομάδας. Ο Τελεπίδης στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε στα στόπερ ήταν πάρα πολύ καλός και έδεσε την αμυντική γραμμή. Είναι ένας 24χρονος center back από τη Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύωσμο είναι συγκεκριμένα, ο οποίος είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση. Τον έχω δει αυτόν τον παίκτη τα τελευταία 3 χρόνια, τον παρακολουθώ. Είναι πάρα πολύ καλός, τον πιστεύω πάρα πολύ τον Τζελεπίδη και πιστεύω θα παίξει πολύ καλά στην ομάδα της Καλαμάτας. Και γενικά οι γραμμές ήταν πολύ καλός, όπως Μπίπα, ο οποίος πάλι σκόραρε, έχει αποκτήσει ψυχολογία. Γενικά είναι ένας παίκτης ψυχολογίας, αλλά και μετά τον γκολ που πέτυχε με τον Αστέρα Βλαχιώτη, αλλά και η χθεσινή του εμφάνιση ήταν πάρα πολύ καλή. Κινήθηκε, μάρκαρε, γύρισε πίσω, πέτυχε ένα πολύ ωραίο ακόμα γκολ. Γενικά όλη η ομάδα δούλεψε, όπως και το ντόπιο στοιχείο, τα παιδιά από την Καλαμάτα, Κωνσταντινόπουλος από την Πάτρα. Γενικά η ομάδα βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Ήταν ένα τεστ με δύσκολο αντίπαλο, με μια ομάδα που έχει κάνει καλύτερη προετοιμασία, καλύτερη εννοώ πιο γρήγορη, μάλλον όχι καλύτερη, έχει κάνει περισσότερο χρόνο προετοιμασία, εκεί θέλω να καταλήξω. Και είναι και μια κατηγορία πιο πάνω από τη Μαύρη Θύελλα. Ο Νίκος Αναστόπουλος τόνισε ότι όποια λάθη έγιναν θα προσπαθήσουμε τη δουλειά μας να τα διορθώσουμε. Στόχος μας είναι η ομάδα να είναι έτοιμη όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άλλος λέει 8, τώρα κάποιοι λένε και 15.
Έχουμε ένα σωρό προβλήματα πάνω στο θέμα αυτό που σίγουρα θα με ρωτήσεις και θα τα αναπτύξουμε σε λίγο. Αλλά αγωνιστικά τουλάχιστον η ομάδα δείχνει ότι είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο. Θα δοθούν και άλλα φιλικά παιχνίδια. Οι νέοι παίκτες, και ειδικά τρεις που είναι Βαρόμετρο και τέσσερις, και Τσαλεπίδης που ήρθαν προς το τέλος δηλαδή των μεταγραφών, και ο Μαρκόφσκι και ο Παυλίδης και ο Παπατόλιος με τον καιρό θα δέσουν στην ομάδα. Ο σέντερ μπακ της ομάδας, ο Ζερόμ, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Έτσι, επειδή ακούστηκαν ότι μπορεί να έχει χτυπήσει τα πλευρά του. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου ως προς τον τραυματισμό του Ζερόμ. Ναι, δεν έχει όμως κάτι. Ήταν σε μια φάση όπου διεκδίκησε την μπάλα με αντίπαλο και τον βρήκε στο λαιμό. Και γι' αυτό έχασε λίγο εκεί, διζαλίστηκε μάλλον. Αλλά ευτυχώς μετά συνήλθε, οπότε δεν έχει κάτι ενισχυτικό. Ο Κέρι δεν έπαιξε γιατί είχε ένα πρόβλημα στοματικών διαταραχών και προτιμήθηκε, ενώ ήταν στην αποστολή, να μην χρησιμοποιηθεί από τον Νίκο Αναστόπουλο. Αλλά είναι κανονικά από την Τρίτη διαθέσιμος να κάνει προπόνηση. Και γενικά η ομάδα έδειξε ότι είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω τώρα. Αύριο έχουμε την προσφυγή της Νίκης Βόλου, την τέταρτη προσφυγή στο Διαιτητικό Δικαστήριο. Τι περιμένουμε να συμβεί τελικά από αυτή την κατάσταση, τι θα προκύψει? Αυτό που περιμένω να συμβεί είναι ότι και τις προηγούμενες φορές να απορριφθεί πάλι η προσφυγή τους. Έχουν γίνει το κόκκινο πανί, θα λέγαμε, με την έννοια ότι προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη οργανωτικά, σαν πρωτάθλημα το λέω. Προσπαθεί η Football League να φτιάξει ομίλους, να προσδιορίσει ημερομηνία κλήρωση σε ένα πρωταθλήματος και συνέχεια με τις προσφυγές που γίνονται από την Νίκη Βόλου τα πράγματα πάνε όλο και πιο πίσω. Τώρα η Νίκη Βόλου, επειδή στην προηγούμενη προσφυγή της είχε καταφύγει σε βάρος των τεσσάρων ομάδων, οι οποίες όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα λόγω κορονοϊού ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού, τώρα επειδή ίσως φοβούνται οι άνθρωποι ότι και πάλι να πάνε να πούν τα ίδια πράγματα, πάλι θα εισπράξουν αρνητική απάντηση από το διαιτητικό που στην προηγούμενη συνεδρίασή του και στην προηγούμενη προσφυγή της Νίκης Βόλου ούτε καν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης και την απέρριψε. Τώρα πάνε με ένα άλλο σκεπτικό. Να προσφεύγουν καταρχάς στο να μην γίνει δεκτή η είσοδος της Σαντορίνης στη Football League. Θυμίζουμε ότι η Σαντορίνη μπήκε την προηγούμενη εβδομάδα σαν η καλύτερη από τις επιλαχούσες στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Για να γίνει στο νότιο όμιλο να γίνουν 10 οι ομάδες. Να μην είναι δηλαδή στο βορρά 10 και στο νότιο 9. Κατάλαβες? Ναι. Άρα λοιπόν προσφεύγει βασικά η Νίκη Βόλου, ότι αυτό είναι αντίθετο λέει στην προκήρυξη. Προσφεύγει σε βάρος της Σαντορίνης και μέσω της πλαγίας οδού λέει η Νίκη Βόλου, εφόσον δικαιωθούμε και η προσφυγή μας γίνει δεχτή και η Σαντορίνη δεν παίξει στη Football League, ξαναγυρίσει στη ΓΑΜΑ Εθνική, να πάρει παράλληλα και αμπάριζα και τις τέσσερις ομάδες όπως είναι η Καλαμάτα, η Τρίγλιο, ο Ασπρόπυργος και ο Γιάλισσος, για να μην αγωνιστούν και αυτές στο πρωτάθλημα της Football League. Το πάει τώρα δια της πλαγίας οδού μέσω Σαντορίνης. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε προημερών παρουσίασε τον εαυτό της εντός εισαγωγικών ως αδικημένη από την περίπτωση αυτή της ανόδου των υπόλοιπων ομάδων. Οπότε εκεί... Αδικημένη ως προς τι? Δηλαδή το σκοπός της ποιος είναι δηλαδή τώρα? Να γίνει ένα πρωτάθλημα ενός ομίλου και να πάρει κάποια Ευρώπη πάνω από την ΕΡΤ από τη στιγμή που θα γίνει κάποια συμφωνία με την κρατική τηλεόραση? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ή είναι ηθικά αδικημένη? Εξάλλου οι τέσσερις... Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εξάλλου οι τέσσερις ομάδες, μεταξύ των οποίων η Καλαμάτα, έβγαλαν μια ανακοίνωση που ανέφεραν ότι ξεκινήσαμε όλοι ενωμένοι. Ο στόχος μας ήταν η αναδιάρθρωση μετά το περσινό φιάσκο της αναδιάρθρωσης που έκανε επισήριζα ο κ. Βασιλιάδης, ότι αυτό δεν πέτυχε, παρότι ήταν πολύ καλύτερο πρωτάθλημα της Football League από τη Super League 2, ότι πάμε ενωμένοι να κάνουμε μια β' εθνική 2 ομίλων με σκοπό να πάρουμε περισσότερα χρήματα αλλά και να εξοικονομήσουμε κάποια λεφτά, αφού λόγω κορονοϊού και λόγω αποστάσεων και οικονομικών προβλημάτων θα ήταν καλύτερο να γίνει μια β' εθνική 2 ομίλων. Δεν το καταφέραν οι ομάδες. Μέχρι τότε ήταν όλα καλά και όλοι ήταν μονιασμένοι. Όταν έφτασε σε ένα σημείο να μην γίνει δεκτή η αναδιάρθρωση, η Νίκη Βόλου διάλεξε έναν δικό της μοναχικό δρόμο προκειμένου να εφαρμοστεί, όπως λέει η ίδια η προκήρυξη, και να μείνει πάλι ένας όμιλος στη Football League και να πέσουν οι ομάδες που ήταν στις τελευταίες τέσσερις θέσεις πριν από την έλευση του κορονοϊού. Όμως, όπως λέει και ο κανονισμός, αν σκεπτόταν όρημα και ήθελε από την αρχή και έπρεπε να το κάνει από την αρχή η Νίκη Βόλου, θα έπρεπε όταν η ΕΠΟ αποφάσισε ότι λόγω του κορονοϊού δεν ήταν δυνατόν να γίνουν οι αγώνες,
και αποφάσισε την άνοδο των 8 ομάδων στην Football League και την παραμονή των 4 στην Football League κατηγορία, τότε θα έπρεπε να κάνει την έσταση και να πει: όχι, εμείς είμαστε με την προκήρυξη, δεν θέλουμε να ανέβουν 8, δεν θέλουμε την Καλαμάτα, τον Ασφόβιο και τους άλλους δύο στη Football League κατηγορία, και μέσα σε 5 μέρες, όπως λέει ο νόμος, να κάνουν αυτή την προσφυγή που θέλανε. Τώρα δεν γίνεται νομικά, δηλαδή δεν μπορεί να ισχύσει αυτή η προσφυγή. Μιλάμε για μήνες πριν, και έτσι κι αλλιώς. Ναι, μιλάμε τώρα για τις αρχές του καλοκαιριού. Έτσι. Για φαντάσου τώρα όμως 1 εκατομμύριο να γίνει δεκτή προσφυγή. Ξέρεις τι θα γίνει από εκεί πέρα? Θα νομίζω θα γίνει δηλαδή, αλλαλούμ τώρα. Να πέσουν οι 4 ομάδες, μεταξύ των οποίων η Καλαμάτα, να μην ανέβει η Σαντορίνη, να ακυρωθούν τα πρωταθλήματα της ΓΑΜΑ Εθνικής του Περιφερειακού που έχουν φτάσει στη δεύτερη αγωνιστική. Να μην, δηλαδή, να θεωρηθούν ως μη γεννόμενα, να παίξουν μπαράζ οι 8 πρώτοι, παραδείγματος χάρη ο Βλαχιώτης, η Ρόδος και οι υπόλοιπες ομάδες, Πιερικός, Πανσεραϊκός κτλ. Mm-hmm. Μέσα από αυτά τα μπαράζ που θα διαρκέσουν κανένα δίμηνο, τρίμηνο, να βγουν οι 4 πρωταθλητές, να γίνει ένας όμιλος της Football League, ο οποίος θα ξεκινήσει του χρόνου, το Γενάρη, να ξαναγίνει κλήρωση στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, μόνο και που το λες κουράζεσαι. Φαντάζεσαι λοιπόν. Είναι μια γενικότερη αριθμία. Εντάξει, δηλαδή αυτό νομίζω ούτε στον πλανήτη Άρη θα μπορούσε να συμβεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι λογικά, έτσι, πάντα οι νομικοί δεν ξέρουν καμιά φορά, νόμικρον, ιδιότητα, οι δικαστές μάλλον, πώς μπορούν να το πάρουν, αλλά λογικά πιστεύουμε όλοι και πιστεύουν όλες οι ομάδες για το καλό της κατηγορίας του ποδοσφαίρου, της ηρεμίας, ώστε επιτέλους να ξεκινήσει αυτό το πολύπαθο πρωτάθλημα όσα έχουν συμβεί φέτος. Και να αναπορριφθεί και από εκεί και πέρα να γίνει. Να μπούμε σε ένα τομέα. Να μπούμε σε μια ρότα. Ναι, να μπει το νερό στα βλάκια, να γίνει πενταρτισμός ομίλων, κλήρωση κτλ. Ως προς τα τηλεοπτικά, έχουμε κάποια εξέλιξη? Ξέρετε τι γίνεται έτσι στο παρασκήνιο, θα έχουμε κάποια λύση και σε αυτό? Κοίταξε, τα λεφτά που δόθηκαν δεν ήταν αυτά που επιζητούσαν οι ομάδες της Football League. Περιμένουμε μια νέα συνάντηση του Προεδρείου της Football League και Super League 2 με την ΕΡΤ. Να δουν εκεί πέρα τι κίνηση συνισταμένη θα υπάρξει, ώστε να ανέβει το ποσοστό χρημάτων το οποίο θα εισπράξουν οι ομάδες, γιατί τα λεφτά δεν ήταν αυτά που ικανοποιούν τους προέδρους και τη Super League 2 και τη Football League. Ήδη, όπως έχεις μάθει και όπως ξέρει και ο κόσμος και εσύ σίγουρα, το πρωτάθλημα της Super League 2 που ήταν να ξεκινήσει την άλλη Κυριακή πήγε μια εβδομάδα πίσω, δηλαδή θα ξεκινήσει 1η Νοεμβρίου, εάν και εφόσον τα έχουν βρει όμως το τηλεοπτικό. Γιατί αν δεν τα βρουν, μπορεί να πάει ακόμα πιο πίσω. Και για άλλη. Μάλιστα. Δεν έχει διαρρεύσει κάτι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάποια αύξηση. Τώρα και αυτή τη ικανοποίη, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Είναι χαλεπή η καιρία, ας δούμε τι γίνεται. Και να πάμε και σε ένα τελευταίο, σε μια εξέλιξη που αφορά στις ακαδημίες. Είχαμε τη λύση της συνεργασίας της ομάδας με τον κύριο Γεωργόπουλο και τον κύριο Μιλίτση. Ισχύει αυτό? Ναι, ισχύει. Απλά δεν έχει βγει μια ανακοίνωση. Ισχύει ο Τάσος Βατζαγγελής, ανέλαβε υπεύθυνος της Ακαδημίας, ο οποίος θα οργανώσει την Ακαδημία για μια καλύτερη αναδιοργάνωση της Ακαδημίας, θα έλεγα. Ή αν θες το καλύτερο, βγάλει το καλύτερο, την αναδιάρθρωση μάλλον της κατηγορίας, της Ακαδημίας, μια αναδιοργάνωση. Και δεν βγαίνει η ανακοίνωση γιατί θα βγει μια ολοκληρωμένη ανακοίνωση όταν. Ξέρουμε ότι ο τεχνικός διευθυντής πλέον είναι ο Τάσος Χατζαγγελής, προπονητής με γυμναστή αυτών, στην ΚΑΠΑ 19, ΚΑΠΑ 17 αυτός και αυτός. Δηλαδή θα γίνει μια ολοκληρωμένη ανακοίνωση της τελέχωσης του προπονητικού τίμου των Ακαδημιών. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν λεπτομερέστατος. Εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια για την ομάδα της πόλης μας. Αυτό που θέλω, που θέλω να τονίσω, αυτό που θέλω να πω στους φίλους της Καλαμάτας που μας βλέπουν, να γίνει λίγο υπομονή. Κανένας δεν πήρε το πρωτάθλημα στις 20 Οκτωβρίου, όταν το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει, είπαμε το καλό, 7 Νοεμβρίου. Η ομάδα δένει, η ομάδα έχει μια πολύ σοβαρή και ικανή διοίκηση. Έχει ένα πρόεδρο που δεν φύγεται κόπων και χρημάτων για να φτιάξει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει ακόμα και του χρόνου. Έχει σε πάρα πολλούς παίκτες δώσει ένα κίνητρο οικονομικό με κάποια συμβόλαια διετή που σου λέει ότι δεν με θέλεις απλά και μόνο για να με βγάλει, να βγάλει την ομάδα στην κατηγορία και να με πετάξει μετά, με την έννοια του να φύγω δηλαδή. Δημιουργεί ένα βάθος. Σου λέει εδώ είναι το κίνητρο, εδώ είναι πολύ καλές εγκαταστάσεις, μια ομάδα που τα έχει όλα, μια ομάδα που περιμένει να φύγει αυτή η πανδημία του κορονοϊού για να ξαναγίνει ο κόσμος της Καλαμάτας ο 12ος παίκτης της ομάδας. Θεωρώ δηλαδή, και επειδή οι παίκτες το πιστεύουν, ότι και
το πρεστίζ τους αλλά και η ιστορία της Καλαμάτας δεν είναι για αυτή την κατηγορία, θα δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους με έναν καταξιωμένο, σοβαρό, έμπειρο προπονητή, ο οποίος σε αυτές τις κατηγορίες τις έχει φάει με το κουτάλι και μαζί με το έχει πανηγυρίσει, αν θυμάμαι καλά, 6-7 ανόδους από μικρότερες κατηγορίες, από β' εθνική προς α' εθνική, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύω ότι υπάρχουν τα εχέγγυα, γίνεται μια πολύ καλή και σοβαρή δουλειά σε όλους τους τομείς. Και η Καλαμάτα, με όλα να πάνε καλά, του χρόνου να παίζει στην δεύτερη εθνική κατηγορία, Super League, παρά περιπτώσει, και να βγει από τον νότιο όμιλο της Football League, όταν το καλοκαίρι θα πανηγυρίσει την άνοδο της. Πίστοση χρόνου, λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Πίστοση χρόνου και κοντά στην ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπε σήμερα, για όλες τις πληροφορίες. Εσείς μείνετε μαζί μας, γιατί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, καλό βράδυ, γιατί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα δούμε και το φιλικό της Καλαμάτας με την Παναχαϊκή στο γήπεδο της Γαστούνης. Από την πρώτη γραπτή ιστορία μέχρι την πρώτη κινούμενη εικόνα, από την πρώτη ανακάλυψη μέχρι την πρώτη αποκάλυψη, από την πρώτη επιθυμία μέχρι τον τελικό στόχο, κρύβεται πάντα ένα υπέροχο ταξίδι. Το ταξίδι της γνώσης. Ξεκίνα το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής σου στην ίδια γειτονιά που ξεκίνησε η γνώση και ο πολιτισμός. New York College. Σπούδασε με ασφάλεια κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα, δίπλα στα αγαπημένα σου μέρη. Ο εκπαιδευτικός θεσμός που σου εξασφαλίζει ισότιμα πτυχία με τα μεγαλύτερα κρατικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. New York College. Το ταξίδι της γνώσης που θα σου μείνει αξέχαστο για πάντα, παντού. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε το αύριο κάθε επιχείρησης. Κάθε ιδέα, μικρή ή μεγάλη, που θα την εξελίξει, με το Business Banking Plus που σας προσφέρει τεχνογνωσία σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης, χρηματοδοτικά εργαλεία και καινοτόμες υπηρεσίες. Συμβουλευτική καθοδήγηση από προσωπικό συνεργάτη. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Ted Baker, Brooks Brothers, Barbour, La Martina, Garcia, Tag, Lacoste, Trussardi, Tom Frank. Είσαι άντρας και ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά. Dragao, το νέο κατάστημα που ήρθε να δώσει ακόμη περισσότερο στυλ στην αρενοπότητα. Ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στην κομψότητα. Dragao, με επώνυμες προτάσεις σε προσιτές τιμές. Σε περιμένει στην Αναγνωσταρά 61. Τηλέφωνο 27210-22903. Men's Fashion Dragao. Εσύ ξέρεις. First Aid. Παροχή υπηρεσιών υγείας. Ιδιωτικά ασθενοφόρα. Κινητές μονάδες. Διακομιδή ασθενών πανελλαδικά. First Aid. Παροχή υπηρεσιών υγείας. Ασθενοφόρα όλο το 24ωρο. Έκτακτα και επίγοντα περιστατικά. Επιστημονική γνώση και εμπειρία. Αεροδιακομιδή ασθενών και τραυματιών. Καλέστε στο 210-555-6333. First Aid, η ηγέτιδα εταιρεία στο πλευρό σας. Και μου χαλάει το κινητό. Παθαίνω σοκ. Και τι έκανα? Πήγα στο The iTech Store. Μιλάμε, οι άνθρωποι ειδικεύονται στις επισκευές κινητών, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια και με τους καλύτερους τεχνικούς της Καλαμάτας. The iTech Store. Χρυσάνθου Παγώνη 11 και Μητροπέτροβα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-403732. Δείτε μας και στο theitechstore.gr. Αφού σου λέω, αν κάτι δεν φτιάχνεται εδώ, τότε δεν φτιάχνεται πουθενά. Τέλος. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές.
με στο χαμόγελο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές με στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ. Καλησπέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Έχουμε το φιλικό της Καλαμάτας από το γήπεδο της Γαστούνης, όπου αντιμετώπισε την Παναχαϊκή και σε ένα δυνατό crash test πήρε ακόμη μία νίκη. Πάμε να το δούμε, να δούμε όλες τις φάσεις και να συνεχίσουμε εδώ με την υπόλοιπη ροή της, με τις ειδήσεις που έχουμε από όλο το Σαββατοκύριακο. Μία ακόμη φιλική νίκη για την ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου που συνεχίζει την προετοιμασία της εν ώψη του πρωταθλήματος της Football League. Στο γήπεδο της Γαστούνης στην Ηλία, η ομάδα της Καλαμάτας αντιμετώπισε την Παναχαϊκή σε ένα ακόμη δυνατό crash test, όπου αναδείχθηκε νικήτρια με σκορ 2-1. Καλή σέντρα από τον Τσερούτη στο 10ο λεπτό βρήκε με το κεφάλι ο Κουσκουνάς, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα της Παναχαϊκής σε 1-0. Η ομάδα της Παναχαϊκής παρουσίασε ένα αρκετά καλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο. Η πρώτη καλή ευκαιρία για την Καλαμάτα κατεγράφει στο 27ο λεπτό σε φάουλ που εκτέλεσε ο Σουμπίνιο με τον πορτιέρο της Παναχαϊκής να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ. Η Καλαμάτα έχει περάσει στην αντεπίθεση και με ένα ωραίο και δυνατό σουτ του Μπουλπίμπα ισοφαρίζει σε 1-1 στο 34ο λεπτό. Στο 45ο λεπτό η ομάδα της Παναχαϊκής κέρδισε πέναλτι με τον Πάτροβιτς που ανέλαβε να εκτελέσει ο Κουσκουνάς. Ο ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής στάθηκε ωστόσο άστοχος, σημαδεύοντας το δοκάρι και χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της Καλαμάτας αποχώρησαν οι Ταΐρης, Μαβιγκά, Κωνσταντινόπουλος, Φελίπε και Τριανταφυλάκης για να πάρουν τη θέση τους οι Αραμπατζής, Σαλίν, Τσελεπίδης, Βέσλι και Νατσιόπουλος αντίστοιχα. Για την ομάδα της Παναχαϊκής αποχώρησαν οι Σταμόπουλος, Μπρούς, Μπάτροβιτς και Ζωάο για να πάρουν τη θέση τους οι Μασούρας, Ανάκογλου, Γιούσης και Παπαδόπουλος. Στο 62ο λεπτό η Καλαμάτα δημιουργεί μια καλή φάση με πρωταγωνιστή τον Σουμπίνιο που σουτάροντας σταθερά κατάφερε να ξεγελάσει τον Μένκα και να διαμορφώσει τον νικηφόρο 1-2. Λαχτάρα για την ομάδα της Καλαμάτας ο τραυματισμός του Ζερόμ. Σε διεκδίκηση της μπάλας, ο Ζερόμ δέχθηκε αγωνιά από αντίπαλο και έπεσε στο έδαφος. Ο τραυματισμός του παρόλα αυτά δεν είναι κάτι σοβαρό και άμεσα ο παίκτης αναμένεται να επιστρέψει στη δράση. Στα του αγώνα το παιχνίδι έληξε στο 1-2 υπέρ της Καλαμάτας με τον Νίκο Αναστόπουλο να δηλώνει ικανοποιημένος από την παρουσία της ομάδας του παρότι εντόπισε ορισμένα αμυντικά λάθη στα οποία πρόκειται να εστιάσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στο φιλικό μάτς με την Παναχαϊκή, ο Νίκος Αναστόπουλος είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, τον Εβάν Σαλίν, ενώ την Δευτέρα στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα αναμένεται ένας ακόμη ποδοσφαιριστής που θα δοκιμαστεί από τον έμπειρο προπονητή. Ο λόγος για έναν Γάλλο κοινοτικό που αγωνίζεται ως στόπερ και αμυντικός. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Καλαμάτας μίλησε στον δημοσιογράφο του Παναχαϊκή TV. Το βασικό για μας, σαν επειδή είμαστε μια νέα ομάδα, είναι πώς θα μπορέσουμε σε 7 του μήνα, 7 Νοεμβρίου, που κατά πάσα πιθανότητα αρχίζει το πρωτάθλημα, να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Αυτός είναι ο σκοπός. Βεβαίως πάντα μετράει η νίκη, αλλά εγώ το αποτέλεσμα είναι το δεύτερο που κρατάω. Το πρώτο κρατάω ότι τη φάση μας έκανε Παναχαϊκή. Εκεί πάνω λοιπόν θα δουλέψουμε σε κάποια κομμάτια, γιατί δεν μπορεί σε κάθε παιχνίδι να τρως σκοριά, κάνεις δύο γκολ. Έτσι, αλλά γενικά όμως είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Είδαμε λοιπόν το παιχνίδι της Καλαμάτας με την Παναχαϊκή, τις εντυπώσεις και του κυρίου Αναστόπουλου από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του. Έχουμε συνέχεια, η ομάδα, όπως είπε και ο κύριος Αρελάκος, χρειάζεται ακόμη πίστοση χρόνου προκειμένου να δέσει, να αποκτήσει την απαραίτητη ομοιογένειά της, προχωρώντας και μετρώντας αντίστροφα το χρόνο για την έναρξη της Football League. Θα περάσουμε όμως τώρα και στην προσπάθεια των ομάδων που εκπροσωπούν τη Μεσσηνία στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής Κατηγορίας, εκεί όπου ο Πάμισος πήρε το πρώτο του τρίποντο σήμερα από το Τσιλβί, ενώ το Διαβολίτσι δεν ήταν και τόσο τυχερό και έχασε στην έδρα του από τη Ζάκυνθο. Έχουμε βίντεο από το παιχνίδι να δούμε όλες τις φάσεις που έγιναν και τις εντυπώσεις όλων όσων το παρακολούθησαν. Να πούμε βεβαίως ότι αυτοί που το παρακολούθησαν ήταν αυστηρά άτομα των διοικήσεων των δύο ομάδων, καθώς έγινε και κλεισμένο των θυρών το παιχνίδι αυτό. Δεν είχε φιλάθλους, όπως ορίζουν οι κανόνες και οι κανόνες της πανδημίας, ο COVID, που μας έχει αλλάξει λίγο τα πράγματα, μας έχει φέρει σε μια νέα πραγματικότητα. Πάμε να δούμε το βίντεο.
Διαβολίτσι δοκιμάστηκε κόντρα στη Ζάκυνθο, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να ιτηθεί με 2-0. Το μάτς που έγινε και κλεισμένων των θυρών τα είχε όλα. Ευκαιρίες, θέαμα, 2 γκολ, ένα πέναλτι, διαμαρτυρίες και εντάσεις. Η ομάδα του Αλέξη Μαντζούνη παρουσιάστηκε αρκετά καλά στο πρώτο ημίχρονο, χάνοντας ορισμένες καλές ευκαιρίες. Ωστόσο, δεν ευτύχησε σε κάποιο γκολ και ως γνωστόν η μπάλα τιμωρεί. Οι Νερατζούροι λοιπόν τιμωρήθηκαν, επιτρέποντας στη Ζάκυνθο να αποχωρήσει με το πολύτιμο τρίποντο στις αποσκευές της. Ανάποδη πάσα του Γκελγκέρια στο 8ο λεπτό. Κοντρόλαρε με το στήθος ο Μιλωνάς για να βρει ο Μιλιάτος και να σουτάρει στην αγκαλιά του αντίπαλου πορτιέρο. Στο 15ο λεπτό, μετά από κόρνερ που εκτέλεσε ο Φωτόπουλος, οι αμυντικοί της Ζακύνθου απομάκρυναν την μπάλα για να περάσει σε διπλή επίθεση η ομάδα του Διαβολτσίου, αρχικά με σούτ του Τσεπελέ που απέκρουσαν οι αμυντικοί και εν συνεχεία με τον Τζανετέα, με τον πορτιέρο της ομάδας της Ζακύνθου να απομακρύνει με το χέρι. Χαμένη ευκαιρία για την ομάδα της Ζακύνθου στο 24ο λεπτό, όταν ο Σιλά απέφυγε τον Φωτόπουλο για να σουτάρει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κακό κοντρόλ από αμυντικούς της Ζακύνθου σε βολέ του πορτιέρο, με τον Καλυβοκά να διώχνει την μπάλα πριν προλάβει ο Θανασόπουλος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για γκολ. Στο 28ο λεπτό ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Τζανεντέα του Διαβολιτσίου για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Καψάσκι. Πάμε! Πάμε! Έλα ρε κόνι σαν αφήρε, έλα ρε! Πάμε! Πάμε! Στο 56ο λεπτό, φάουλ του Ντα Σίλβα πάνω στον Γκελγκέρια προκάλεσε τις αντιδράσεις από τον πάγκο του Διαβολιτσίου, προτρέποντας τον διαιτητή του αγώνα να δείξει κάρτα στον παίκτη της Ζακύνθου. Σε άλλο γήπεδο είσαι ρε! Σε άλλο γήπεδο είσαστε ρε που είναι κόκκινοι! Καραγκιόζιδε! Η ένταση συνεχίστηκε στον πάγκο ανάμεσα σε παράγοντες των δύο ομάδων που αντάλλαξαν βαριές κουβέντες. Το 16! Που μπήκε! Στο σέντερφορ! Εντάξει μας τώρα να τσακωθούν εδώ θα Με την συμπλήρωση μιας ώρας σε προσπάθειά του να αποκρούσει την μπάλα, ο πορτιέρο του Διαβολιτσίου χτύπησε τον Καψάσκι, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί και να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Το πρώτο γκολ του αγώνα κατεγράφει στο 66ο λεπτό, όταν ο Σουρμπής σούταρε στο γάμα της εστίας του Κωνσταντακόπουλου, γράφοντας το 1-0 για την ομάδα της Ζακύνθου. Γκολ που πανηγυρίστηκε έντονα από τους παίκτες της Ζακύνθου, καθώς τους έβαλε μπροστά στο σκορ. Στο 70ο λεπτό του αγώνα, το σούτ του Τσεπελέ κατέληξε στην αγκαλιά του πορτιέρου των αντιπάλων. Στο 73ο λεπτό ο Τζανετέας ανέτρεψε στην περιοχή τον Καρακούτη με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι. Ανέλαβε να το εκτελέσει ο Φερέιρα σημαδεύοντας σταθερά στα δίχτυα του Κωνσταντακόπουλου, γράφοντας το 2-0 για την ομάδα της Ζακύνθου. Σκορ που έμελε να είναι και το τελικό.
Είδαμε λοιπόν τις φάσεις του αγώνα. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τις εντυπώσεις τόσο του προπονητή του Διαβολητσίου, του κυρίου Μαντζούνη, όσο και του προπονητή του Ζακίνθου, του κυρίου Μαρίνου, και ενός ακόμη ποδοσφαιριστή, οι οποίοι έφυγαν ευχαριστημένοι από την παρουσία τους στο Διαβολίτσι. Το παιχνίδι σήμερα είχε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δεν μας έκανε μέσα από ροή αγώνα η Ζάκυνθος καμία ευκαιρία. Είχαμε 3-4 αυτό που λέμε ορισμό της ευκαιρίας, όχι απλά ευκαιρίες, πάνω από τη γραμμή, για να σπρώξουμε την μπάλα στα δίχτυα. Δεν το καταφέραμε, η Ζάκυνθος γινόταν επικίνδυνη μόνο από στημένα, γιατί είχε ψηλά παιδιά και δυνατά, κάτι που το ξέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαμε πάλι έτσι με την ίδια ορμή, θα έλεγα, τον ίδιο ενθουσιασμό. Φάγαμε λίγο κόντρα στη ροή του αγώνα ένα κρύο γκολ. Προσπαθήσαμε εκεί να αντιδράσουμε. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολύ καιρό ότι είμαστε, ενώ η ομάδα έχει μια λειτουργία ορθολογική, στο γκολ έχουμε ένα θέμα, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε επισημάνει. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε και σήμερα. Και μετά σε μια φάση που ομολογώ ούτε καν την είδα, δηλαδή το πέναλτι έγινε το 0-2 και μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσεις και να γυρίσεις ένα παιχνίδι, γιατί κλείσαν οι χώροι και μαζεύει ο αντίπαλος στο μισό το δικό του, στο 1/3 θα έλεγα. Η συνέχεια, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη στιγμή για την ομάδα, γιατί έχουμε ξεκινήσει με 0-2, μας πονάει όλους. Αλλά για τις δύο ήττες υπάρχει ονοματεπώνυμο, η ομάδα έχει προπονητή. Εγώ είμαι υπεύθυνος, εγώ στείνω τα παιδιά, εγώ καθοδηγώ την ομάδα και εγώ είμαι υπεύθυνος για τις δύο ήττες. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξουμε αν έχουμε μέταλλο και ψυχή και βγάλουμε αντίδραση στα επόμενα μάτς του πρωταθλήματος και του κυπέλου που έχουμε στην πορεία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την προσπάθεια και για τη θέληση. Έχουμε πολλά να δουλέψουμε και να διορθώσουμε, αλλά θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά, αλλά να μπορούμε να δώσουμε αυτή τη θέληση και το, πώς λέγεται στα αγγλικά, το effort και το πάθος μετράει παραπάνω από όλα. Και σε ευχαριστώ πάλι στους παίκτες μου. Όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε εκεί, αυτό είναι το στόχος. Καλησπέρα. Νομίζω ότι παίξαμε ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Δημιουργήσαμε φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μας ήρθε το γκολ. Στο δεύτερο μπήκαμε πιο δυναμικά και καταφέραμε να ανοίξουμε το σκορ και μετά τα πράγματα γίνανε ακόμα πιο εύκολα για μας. Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Δουλεύουμε με τους συμπαίχτες μου στην προπόνηση. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μας λέει ο προπονητής μας και νομίζω ότι δείξαμε καλά στοιχεία και πιστεύω η συνέχεια να είναι εξίσου καλή. Θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στο Διαβολίτσι. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα και εύχομαι στα παιδιά να έχουν μια καλή χρονιά. Είδαμε λοιπόν και τις εντυπώσεις των προπονητών και του ποδοσφαιριστή της Ζακίνθου και πριν περάσουμε στο επόμενο βίντεο να πούμε ότι η αυριανή προετοιμασία των μεικτών ομάδων Μεσσηνίας έχει αναβληθεί ύστερα από την απόφαση και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να αναλάβει να αναβάλει τα αντίστοιχα πρωταθλήματα. Περνάμε λοιπόν στην Α τοπική κατηγορία. Έχουμε βίντεο από το παιχνίδι της Ομόνιας με τον Απόλλωνα Καλαμάτας. Είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια, θεωρώ, αυτής της αγωνιστικής. Πάμε να το δούμε. Σχεδόν εισάξιοι παρουσιάστηκαν στο γήπεδο Λουκαρέας, Ομόνια και Απόλλωνας Καλαμάτας, όπου διεκδίκησαν το αποτέλεσμα, αποχωρώντας εν τέλει με τον βαθμό της ισοπαλίας. Το ματς κύλησε σε χαλαρό ρυθμό και με κυρίως αμυντικούς προσανατολισμούς, οι δύο ομάδες προσπάθησαν να κρατήσουν αλόβητη την εστία τους. Στο 7ο λεπτό του αγώνα, ο Κωνσταντόπουλος βρήκε τον Δασκαλάκη με τον τελευταίο να σουτάρει ψηλά out. Στο 8ο λεπτό, μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα χάθηκε με τον Καρίδη να χάνει την ευκαιρία να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 25ο λεπτό του αγώνα, οι γηπεδούχοι κατόρθωσαν να βρεθούν μπροστά στο σκορ με τον Διονυσόπουλο να σουτάρει στον τάφα και ο τελευταίος να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για την ομάδα της Ομόνιας. Δώσε και πόφη!
Ο διαιτητής κύριος Γκούμας έδειξε την πρώτη κάρτα του αγώνα στο 28ο λεπτό στον παχή του Απόλλωνα για χτύπημα εκτός φάσης στον Σταυρόπουλο της Ομόνιας. Στο 34ο λεπτό, φάουλ του Καράμπελα πάνω στον Μανολόπουλο σφύριξε ο διαιτητής, δείχνοντας παράλληλα την κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Ομόνιας. Ο Μανολόπουλος ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ, κατορθώνοντας να ισοφαρίσει σε 1-1 το μάτς. Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι δημιούργησαν ορισμένες ευκαιρίες με Κωστόπουλο και Μπάλα, αλλά μεγάλος χαμένος ήταν ο Απόλλωνας Καλαμάτας, που στο μάτς αυτό έχασε τους πρώτους πολύτιμους βαθμούς για τη συνέχεια, καθώς δεν μπόρεσε στην επανάληψη του αγώνα, παρά την καλή του εμφάνιση, να βρει το δρόμο για τα δίχτυα. Πάμε Κωστά! Μπράβο Ραντίνο! Φαουλ είναι! Φαουλ! Καθαρά! Μπράβο Ντίνο! Όρθιος! Ευκαιρία για γκολ έχασε στο 81ο λεπτό του αγώνα ο κάνιστρας του Απόλλωνα, μην προλαβαίνοντας να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Εντάξει, κι άλλο μου! Ήρεμα, φάουλ είναι! Μικρό ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων δεν άφησε να εξελιχθεί ο διαιτητής κύριος Γκούμας στο 86ο λεπτό. Πάση στην οποία ο Σταυρόπουλος της Ομόνιας βρέθηκε στο έδαφος τραυματίας, δίχως ωστόσο κάτι σοβαρό. Για την ομάδα της Ομόνιας αγωνίστηκαν οι Τσούλος, Κοστρίβας, Σταυρόπουλος, Στραβάκος, Διονυσόπουλος, Καράμπελας, Κωστόπουλος, Τάφα, Μπαρσελό, Δημητρίου και Μάραντος. Στον πάγκο βρέθηκαν οι Γιαννέλης, Τζανετάκος, Μπάλας, Λαλέας, Αβράμης, Καραηλίας και Παναγιωτόπουλος. Για τον Απόλλωνα αγωνίστηκαν οι Μπαχράμης, Κωνσταντόπουλος, Δασκαλάκης, Παχής, Καραχάλιος, Γκουντάνης, Καρίδης, Νικολόπουλος, Κάνιστρας, Μανολόπουλος και Γιακουμής, ενώ στον πάγκο βρέθηκαν οι Βασιλόπουλος, Λαγωνικάκος, Γκότσης, Μπούνας, Κυριακόπουλος και Μούζος. Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Νίκος Γκούμας με βοηθούς του τη Σοφία Θανασοπούλου και τον Κώστα Σωτηρόπουλο. Για την έκτη αγωνιστική η ομάδα της Ομόνιας αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Τσικλητήρα Πύλου, ενώ ο Απόλλωνας Καλαμάτας θα υποδεχθεί στην έδρα του τον Πανθουριακό. Είδαμε λοιπόν τις φάσεις του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα που ήταν ισόπαλο για τις δύο ομάδες. Πάμε να ακούσουμε όμως και τις εντυπώσεις του προπονητή της Ομόνιας, του κ. Αργυρόπουλου, από την προσπάθεια της ομάδας του που πλέον έχει αρχίσει να δείχνει καλύτερα βήματα. Ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας για μας. Ξέραμε ότι στην αρχή της εβδομάδας ότι παίζουμε με μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που θα διεκδικήσει μέχρι τέλος τον τίτλο. Με πάρα πολύ καλούς και ποιοτικούς παίχτες. Εμείς έπρεπε να παίξουμε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, να το αντιμετωπίσουμε εντελώς διαφορετικά. Θεωρώ ότι τακτικά προσεγγίσαμε εξαιρετικά το παιχνίδι, σταθήκαμε αξιοπρεπέστατα στον αγωνιστικό χώρο. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε πρώτοι. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το υπέρμα σκόρ. Δεχτήκαμε ένα γκολ από μια στατική φάση με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ. Από εκεί πέρα, σε αυτό το ημίχρονο, θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, χωρίς να απειληθούμε ιδιαίτερα, αλλά χωρίς να απειλήσουμε και τον αντίπαλο. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα ήταν άκρως δίκαιο για τις δύο ομάδες και μας δίνει πνοή για τη συνέχεια και αισιοδοξία. Η ομάδα είναι νέα στην κατηγορία, η ομάδα προσπαθεί, είμαστε αγαπημένοι, υπάρχει συγκέντρωση προπονήσεις, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου για να βγάλουμε όλα τα στοιχεία που δουλεύουμε στον αγωνιστικό χώρο και να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.
Ικανοποίηση λοιπόν στην ομάδα της Ομόνιας από το ισόπαλο αποτέλεσμα, από τον τρόπο με τον οποίο σταμάτησαν τον Απόλλωνα που είχε μια ανωδική πορεία. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο βίντεο από την Β' τοπική κατηγορία, από τον αγώνα μεταξύ Κεραυνού και Λαϊκών. Εκεί όπου το σκόρ ήταν 3-2 υπέρ του Κεραυνού, είχαμε και έναν τραυματισμό, είχαμε και λίγες έτσι εντάσεις. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε από τις δύο ομάδες εις μνήμην Τσιχριτζή. Σε ένα μάτς που τα είχε όλα, ο Κεραυνός Καλαμάτας κέρδισε 3-2 τον ΑΟ Λαϊκών για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Β' τοπικής κατηγορίας. Μελανό σημείο του αγώνα, ο τραυματισμός του Καρλάφτη λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο. Ο παίκτης του Κεραυνού τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Η εξέλιξη του αγώνα βρήκε τους γηπεδούχους μπροστά με 2-0, με τους φιλοξενούμενους να πατσίζουν 2-2 και τον Βρετέα στο 76ο λεπτό να σφραγίζει το μάτς 3-2 υπέρ του Κεραυνού. Η πρώτη ευκαιρία του Κεραυνού Καλαμάτας ήρθε στο 5ο λεπτό με τον Κότσι να στέλνει την μπάλα στον Γιαννουκάκη που σούταρε από τα πλάγια για να μπλοκάρει αρχικά ο Δημητρίου και εν συνεχεία το σούτ του Παυλόπουλου να βρίσκει στο κάθετο δοκάρι και να περνά out. Στο 16ο λεπτό, ο Βρετέας εκτέλεσε απευθείας φάουλ γράφοντας το 1-0 και βάζοντας τον Κεραυνό μπροστά στο σκορ. Στο 22ο λεπτό ο Κεραυνός βρέθηκε μπροστά με 2-0 χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Γιαννουκάκης ύστερα από ασίστ του Χανδρινού. Σε μια φάση διεκδίκησης ο Καρλάφτης έπεσε στο έδαφος τραυματισμένος. Χτύπησε στο δεξί γόνατο και μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Τη θέση του πήρε ο Τσορώνης. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε από τους παράγοντες του Κεραυνού μετά το τέλος του αγώνα, για το υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου κατάφερε να αποσυντονίσει την ομάδα. Στο 28ο λεπτό μια καλή προσπάθεια για γκολ δημιούργησαν οι Δημητρίου και τον Τέρικα. Ο Δημητρίου γύρισε πίσω την μπάλα στον τον Τέρικα με τον τελευταίο να σουτάρει στην αγκαλιά του πορτιέρο του Κεραυνού. Η καλή συνεργασία των Τοντέρικα και Βασίλη Δημητρίου απέφερε ένα γκολ για την ομάδα των Λαϊκών με σκόρερ τον τελευταίο στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 51ο λεπτό ο Κυριαζόπουλος προώθησε την μπάλα στον Τοντέρικα που κατάφερε να σουτάρει από πλάγια θέση κάνοντας το 2-2. Με την συμπλήρωση μιας ώρας, μια κούρσα ανάμεσα σε Βαβαρούτσο και Βρετέα που κατέληξε στα κάγκελα οδήγησε σε μικροένταξη μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Βαβαρούτσο των Λαϊκών και στον Ταμπάκι του Κεραυνού. Στο 76ο λεπτό του αγώνα ο Βρετέας, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, χάρισε στην ομάδα του την νίκη με σκορ 3-2. Νέες εντάσεις σημειώθηκαν και κατά τη λήξη του αγώνα που ευτυχώς δεν πήραν διαστάσεις. Με τις δύο ομάδες να αποχωρούν για τα αποδυτήρια.
Για την ομάδα του Κεραυνού αγωνίστηκαν Ισχυνάς, Χαξιού, Ταμπάκης, Κορομιλάς, Βρετέας, Κότσης, Σκόκος, Καρλάφτης, Χανδρινός, Παυλόπουλος, Γιαννουκάκης. Ενώ στον πάγκο ήταν οι Τσορώνης, Λυκούσης, Ζέλος, Μυστριώτης, Καρδάσης, Χασάπης και Αποστόλου. Για την ομάδα των Λεϊκών αγωνίστηκαν οι Πί Αναστασόπουλος, Ταβουλαρέας, Γεωργίκος, Μιχαλόπουλος, Β και Ι Δημητρίου, Τοντέρικα, Θ Αναστασόπουλος, Β Δημητρίου, Κυριαζόπουλος και Πιτσιλής. Στον πάγκο ήταν επίσης οι Κανάς, Βαβαρούτσος, Μπυρλής, Κάρλος, Σκουρτσίδης, Δημητρίου Λάμδα και Μανεσιώτης. Τον αγώνα διαιτήτευσε ο κύριος Σταυρόπουλος με βοηθούς του τους Ταβουλαρέα και Λιανό. Είδαμε λοιπόν ένα ακόμη βίντεο από το πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής. Ο Κεραυνός κέρδισε 3-2 τα Λέικα. Πάμε να ακούσουμε όμως και τις εντυπώσεις προπονητών και παικτών από το παιχνίδι. Ωραίο παιχνιδάκι έγινε μεταξύ δύο πολύ καλών ομάδων. Εκτιμώ ότι στο πρώτο 20 λεπτό είχαμε μπει πάρα πολύ καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ελέγχαμε το παιχνίδι, κερδίζαμε, είχαμε το σκορ. Όμως ο τραυματισμός του παίχτη μας, ο οποίος αποδείχθηκε τελικά όχι καθόλου, δεν ήταν δηλαδή επιπόλαιος, μας αποσυντώνησε αρκετά και νομίζω ότι επηρέασε και ολόκληρη την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο τα παιδιά μπήκαν πολύ μονιασμένα και αγαπημένα, βγάλανε μέσα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στις προπονήσεις. Και πάμε και για το επόμενο παιχνίδι. Εμείς θέλουμε περισσότερο να χαιρόμαστε το παιχνίδι, αλλά δεν δεχόμαστε να μας αδικεί κανένας. Εκτιμώ ότι η Β' τοπική είναι ένα καλό πρωτάθλημα, δυνατό πρωτάθλημα. Είναι ερασιτεχνικό καθαρά το πρωτάθλημα. Το χαίρονται τα παιδιά και από ό,τι είδατε σήμερα στο γήπεδο υπήρχε πολλής κόσμος. Εντάξει, πάμε στον επόμενο αγώνα. Δεν αλλάζει κάτι από εμάς. Εύχομαι η Παναγιά μαζί του, στον παίχτη το δικό μας που χτύπησε το παιδί, να δούμε σε τι κατάσταση είναι τώρα. Έχει φύγει για το νοσοκομείο, να δούμε τι μελιγενέστε. Και θα δούμε την πορεία του πώς θα πάει και αυτό. Σίγουρα είναι μια μονάδα η οποία μας λείπει. Παίξαμε ένα παιχνίδι με τα Λέικα, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Είχε πολύ ένταση όλο το μάτς γενικά. Ήμασταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα σήμερα. Κερδίσαμε με 3-2 στο σκορ. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό, με πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις, τραυματισμούς. Είχε τα πάντα. Η ομάδα πάει για το κάτι παραπάνω. Ευχόμαστε δηλαδή να πάμε για το κάτι παραπάνω. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Ήταν ένα ντέρμπι ανάμεσα σε δύο καλαμαντιανές ομάδες. Εμείς δεν ξεκινήσαμε καλά. Ο Κεραυνός ξεκίνησε καλύτερα, προηγήθηκε 2-0. Εμείς καταφέραμε και ανατρέψαμε το αποτέλεσμα, το φέραμε 2-2. Κάναμε και ένα γκολ που πιστεύω ότι ήταν γκολ. Μετά ο Κεραυνός έβαλε και αυτό στο 3-2 και πήρε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον Κεραυνό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας και να είμαστε καλύτεροι στη συνέχεια. Η ομάδα έχει κάνει μεταγραφές φέτος και θέλουμε να πάμε λίγο καλύτερα από πέρσι. Όσο πιο ψηλά μπορούμε. Να προσπαθήσουμε μέσα από σκληρή δουλειά να πάμε πιο ψηλά από ό,τι ήμασταν πέρσι. Σήμερα μπήκαμε πολύ νοθρά στο πρώτο μέρος. Δεχτήκαμε ένα πανιαρό γκολ. Εντάξει, στη συνέχεια αντιδράσαμε, βάλαμε το 2-1, μειώσαμε. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκαμε πιο δυνατά, είχαμε κάποιες φάσεις, ήμασταν άτυχοι. Εντάξει, είναι και μια φάση που δεν θέλω να τη συζητήσω. Ίσως εγώ στο γκολ που βάζω, ίσως δεν είμαι offside, έτσι πιστεύω εγώ. Ο κύριος διαιτητής μπορεί να είδε καλύτερα. Τώρα πιστεύω η ομάδα θα πάει καλύτερα στη συνέχεια. Μέσα από τις προπονήσεις θα δουλέψουμε, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και τίποτα δεν τελείωσε, είναι πρώτη αγωνιστική. Πάμε δυνατά για τη συνέχεια. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε την ενότητα που αφορά στο ποδόσφαιρο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σύντομα μαζί σας με έναν πολύ σπουδαίο καλεσμένο, έναν διακεκριμένο αθλητή στο δέκαθλο, που βρίσκεται στην πόλη της Καλαμάτας με αφορμή τους αγώνες που διοργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ακρίτας στο Δημοτικό Στάδιο. Από την πρώτη γραπτή ιστορία μέχρι την πρώτη κινούμενη εικόνα, από την πρώτη ανακάλυψη μέχρι την πρώτη αποκάλυψη, από την πρώτη επιθυμία μέχρι τον τελικό στόχο, κρύβεται πάντα ένα υπέροχο ταξίδι. Το ταξίδι της γνώσης.
Ξεκίνα το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής σου στην ίδια γειτονιά που ξεκίνησε η γνώση και ο πολιτισμός. New York College. Σπούδασε με ασφάλεια κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα, δίπλα στα αγαπημένα σου μέρη. Ο εκπαιδευτικός θεσμός που σου εξασφαλίζει ισότιμα πτυχία με τα μεγαλύτερα κρατικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. New York College. Το ταξίδι της γνώσης που θα σου μείνει αξέχαστο για πάντα, παντού. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε το αύριο κάθε επιχείρησης. Κάθε ιδέα, μικρή ή μεγάλη, που θα την εξελίξει με το Business Banking Plus που σας προσφέρει. Τεχνογνωσία σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης. Χρηματοδοτικά εργαλεία και καινοτόμες υπηρεσίες. Συμβουλευτική καθοδήγηση από προσωπικό συνεργάτη. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Ted Baker, Brooks Brothers, Barbour, La Martina, Garcia, Tag, Lacoste, Trussardi, Tom Frank. Είσαι άντρας και ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά. Dragao. Το νέο κατάστημα που ήρθε να δώσει ακόμη περισσότερο στυλ στην αρενοπότητα. Ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στην κομψότητα. Dragao. Με επώνυμες προτάσεις σε προσιτές τιμές. Σε περιμένει στην Αναγνωσταρά 61. Τηλέφωνο 27210-22903. Men's Fashion Dragao. Εσύ ξέρεις. First Aid. Παροχή υπηρεσιών υγείας. Ιδιωτικά ασθενοφόρα. Κινητές μονάδες. Διακομιδή ασθενών πανελλαδικά. First Aid. Παροχή υπηρεσιών υγείας. Ασθενοφόρα όλο το 24ωρο. Έκτακτα και επίγοντα περιστατικά. Επιστημονική γνώση και εμπειρία. Αεροδιακομιδή ασθενών και τραυματιών. Καλέστε στο 210-555-6333. First Aid, η ηγέτιδα εταιρεία στο πλευρό σας. Και μου χαλάει το κινητό. Παθαίνω σοκ. Και τι έκανα? Πήγα στο The iTech Store. Μιλάμε, οι άνθρωποι ειδικεύονται στις επισκευές κινητών, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια και με τους καλύτερους τεχνικούς της Καλαμάτας. The iTech Store. Χρυσάνθη Παγώνη 11 και Μητροπέτροβα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-403732. Δείτε μας και στο theitechstore.gr. Αφού σου λέω, αν κάτι δεν φτιάχνεται εδώ, τότε δεν φτιάχνεται πουθενά. Τέλος. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Μαζί μας σήμερα έχουμε έναν σπουδαίο αθλητή, έναν πρωταθλητή του δεκάθλου. Κύριε Μάντη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Η αφορμή ήταν οι αναπτυξιακοί αγώνες που διοργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ακρίτας στο Δημοτικό Στάδιο με τη συμμετοχή 12 συλλόγων. Πείτε μας λίγο τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία του Ακρίτα για το σύνολο του κλασικού αθλητισμού. Είναι μια πρωτοβουλία πάρα πολύ όμορφη από τον Σύλλογο Ακρίτας και από τον κύριο Πέτρο Παπαδόπουλο. Είναι πολύ σημαντικό νέα παιδιά των αναπτυξιακών ηλικιών, δημοτικού, γυμνασίου, να έρχονται σε επαφή με τα αθλήματα του κλασικού αθλητισμού. Είναι μια επαφή με την κοινωνία
Και όπως γνωρίζετε, ο αθλητισμός, ειδικά ο ατομικός αθλητισμός, όπως είναι ο κλασικός αθλητισμός, δημιουργεί χαρακτήρα και το αίσθημα του αλληλοσεβασμού στην κοινωνία. Είστε και ψυχολόγος, οπότε φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε και περιστατωμένα, το αναφέρετε. Οπότε είναι μια ενέργεια η οποία πρέπει να την αγκαλιάσουμε όλοι μας. Είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε και το Σύλλογο και τον κύριο Πέτρο και τέτοιες προσπάθειες και σήμερα αλλά και μελλοντικά. Η παρουσία σας εδώ μπορεί να σημάνει και κάτι άλλο στο μέλλον. Μπορείτε να φέρετε με την ενασχόλησή σας με το Δέκαθλο κάποιο αντίστοιχο τμήμα, γιατί ξέρουμε ότι ο Σύλλογος του Ακρίτα είναι φιλόδοξος. Έχει ξεκινήσει και ανοίγει και φέρνει όλο και περισσότερα παιδιά κοντά στον κλασικό αθλητισμό. Εγώ σαν αθλητής του Δεκάθλου, αυτό που βλέπω και αναγνωρίζω στο Σύλλογο και στις προσπάθειές του είναι ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό team ανθρώπων που καλύπτουν το φάσμα των αθλημάτων του κλασικού αθλητισμού. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν κάποιες προετοιμασίες ελίτ αθλητών εδώ, όχι μόνο αναπτυξιακών ηλικιών, αλλά και ελίτ αθλητών, και να γίνουν προετοιμασίες όχι μόνο Ελλήνων, αλλά και ανθρώπων από το εξωτερικό. Πιστεύω ότι η Καλαμάτα έχει και τις εγκαταστάσεις, τις έχει και το κλίμα να αγκαλιάσει τέτοιες πρωτοβουλίες και ελπίζω να συμβεί σύντομα, εν ώψη και μιας Ολυμπιακής χρονιάς. Αυτό θα πήγαινα να ρωτήσω, ότι είναι και μια χρονιά που έπεται και υπό COVID καθεστώς πώς θα διαμορφωθεί, αλλά και ποιες είναι οι προοπτικές που μπορεί να δοθούν στην πόλη της Καλαμάτας για να αναπτύξει, γιατί είναι και αυτό είναι θεματικός τουρισμός, αν το δούμε και λίγο αλλιώς. Είναι ο αθλητικός τουρισμός που λέμε. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα του COVID αυτή την περίοδο, όμως αν τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα και ένα αυστηρό πλαίσιο γύρω από αυτό το υγειονομικό πρωτόκολλο που λέμε, πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν όλα πραγματικότητα. Βέβαια αυτά είναι λόγια των ειδικών. Εμείς πάντα μιλάμε επιφυλακτικότητα, όμως είμαστε εδώ με όλη τη θέληση να προπονηθούμε και να καταφέρουμε πράγματα μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονιά που έρχεται. Και να σας φέρω λίγο επί προσωπικού. Είστε πρωταθλητής όχι μια φορά, αλλά πέντε. Δώστε μας λίγο μια εικόνα τι εστί δέκαθλο και κατά πόσον τα παιδιά θα μπορούσαν να στραφούν και σε αυτό. Το δέκαθλο είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων του Στίβου. Θεωρείται ο βασιλιάς των αθλημάτων, γιατί υπάρχει μια ενασχόληση και μια τριβή με πολλές τεχνικές. Έχει διδοθεί η προοπτική αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα, καθώς υπάρχουν, όπως προανέφερα, ειδικοί σε πολλά αθλήματα. Συγκεκριμένα ο φίλος μου, ο Παναγιώτης Ολάσκαρης, ένας από τους κορυφαίους αθλητές στην Ελλάδα, στο άλμα επικοντό, και ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά και προπονητής. Υπάρχουν αθλητές, προπονητές στα σπριντ, στα άλματα, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στα παιδιά, ειδικά σε αυτές τις αναπτυξιακές ηλικίες, μια γκάμα αθλημάτων, και γιατί όχι, από τη στιγμή που υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να μην αγαπήσουν και να μην φανούν ικανοί άνθρωποι σε πολλά αθλήματα και ενδεχομένως ένας πρωταθλητής δεκάθλου, κάποια επταθλήτρια. Αυτό σημαίνει το δέκαθλο. Το να είσαι καλός σε πολλά αθλήματα, να είσαι επιδέξιος και τεχνικός σε πολλά αθλήματα. Βέβαια, απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Και πολλές θυσίες, φαντάζομαι. Και υπομονή. Νομίζω είναι θέμα υπομονής και επιμονής. Απαραίτητη. Πείτε μας λίγο και για τους στόχους σας. Τώρα οι χρονιές έχουν αλλάξει και η φετινή, νομίζω, περιορίστηκε σε πολύ λίγες διοργανώσεις. Και τι απαιτείται στη συνέχεια, τι μπορεί να γίνει? Υπάρχει το πρόβλημα του COVID. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούν το πλαίσιο των αγώνων φέτος. Στόχος αρχικά είναι ο κλειστός Στίβος, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λογικά κάπου μέσα στο Φλεβάρι, ακόμα δεν γνωρίζουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου και από εκεί και πέρα είναι ο ανοιχτός, ο οποίος επίσημα ανοίγει τον Μάιο, και ελπίζουμε για κάποια συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις. Και να σας φέρω πάλι λίγο πίσω, Καλαμάτα. Κάνατε και μία πρόταση στον Δήμαρχο Καλαμάτας, η οποία νομίζω ότι αξίζει να συζητηθεί. Να μας πείτε λίγο δύο λόγια και ποιες είναι οι ιδέες σας. Στη συνέντευξη τύπου που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο της Καλαμάτας, της Καλαμάτας βέβαια εδώ, του μίλησα για τις προοπτικές που υπάρχουν στην πόλη, να γίνει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα εδώ. Υπάρχουν, είπαμε, οι κατάλληλες συνθήκες, οι κατάλληλες εγκαταστάσεις
και υπάρχει δυναμική στην πόλη και η διάθεση από το Δήμαρχο να αγκαλιάσει τον αθλητισμό και μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Και θα χαρώ πάρα πολύ να βρεθώ μπροστά στο μεσηνιακό κοινό και να αγωνιστώ. Ελπίζω να γίνει σύντομα. Θα φέρετε φαντάζομαι και άλλους, οπότε θα δώσετε οι καλύτεροι αθλητές, υπάρχουν ικανότητα αθλητές στην Ελλάδα, δεκαθλητές, υπέροχα παιδιά, υπέροχες προσωπικότητες και ελπίζω να τους δείτε από κοντά να αγωνίζονται. Ο κύριος Παπαδόπουλος μίλησε και για ένα pole vault στην πλατεία. Είναι και αυτό κάτι εφικτό, είναι κάτι που μπορεί αυτό να γίνει? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ εφικτό σχέδιο. Θα συμμιλήσει η κυρία Κατερίνα Βαγενά σε λίγο. Εγώ σαν αθλητής του δεκάθλου αγωνίζομαι στο επικοντό. Έχετε καταπληκτικές πλατείες. Το καλό στην Καλαμάτα είναι ότι δεν υπάρχουν flat περιοχές. Μπορούν να υπάρχουν μαγαζιά να στηρίξουν ένα τέτοιο γεγονός. Και υπάρχει μια καταπληκτική πλατεία, δεν θυμάμαι το όνομά της βέβαια, πώς ονομάζεται. Αριστομένους, η οποία με το που την είδαμε σκεφτήκαμε αυτό. Ένα pole vault street στην Καλαμάτα, το οποίο θα φέρει το άλμα επικοντό πραγματικά δίπλα μας. Στην ουσία μιλάμε για επιδείξεις, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και παιδιά του συλλόγου ή και όλα τα παιδάκια τα οποία θα βρεθούν εκείνη τη στιγμή. Είναι ένας σαν σχέδιο, πρόκειται για έναν αγώνα ο οποίος είναι επίσημος και αγωνίζονται παγκόσμιας φήμης αθλητές σε αυτούς τους αγώνες. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με μία επίδειξη πριν ή μετά με μικρά παιδιά. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο θα φέρει πνοή και νέο αέρα στην Καλαμάτα. Με το καλό. Και η απάντηση του κυρίου Δημάρχου μπορούμε να πάμε να τη δούμε σε ένα σχετικό βίντεο, γιατί αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης που δώσατε πριν από τους αγώνες. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας τόνισε ότι γενικότερα η Δημοτική Αρχή είναι πολύ θετική σε τέτοιες προτάσεις. Φαντάζομαι είστε και ευχαριστημένος από την ανταπόκριση του. Είμαστε εδώ, είμαστε πολύ χαρούμενοι και χαιρόμαστε να ακούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι θετικοί στο να συνεισφέρουν στον αθλητισμό, που όπως ανέφερα είναι η πηγή του πολιτισμού και της ανθρώπινης προσωπικότητας. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό βίντεο από τη συνέντευξη τύπου και την ανταπόκριση του Δημάρχου στο έτοιμά σας. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Δήμο για την πρόσκληση, καθώς και τον Ακρίτα και συγκεκριμένα τον κύριο Πέτρο Παπαδόπουλο. Είμαστε πολύ ευτυχείς που βρισκόμαστε σε αυτή την όμορφη πόλη της Πελοποννήσου. Είμαστε πάντα δίπλα σαν αθλητές στον αθλητισμό και ιδιαίτερα σε αγώνες αναπτυξιακού τύπου που έχουν να κάνουν με την επαφή με την κοινωνία και συγκεκριμένα με τα μικρά παιδιά. Θέλω να πω ότι η Καλαμάτα έχει όλες τις προδιαγραφές, όλες τις εγκαταστάσεις και την υποστήριξη από το Δήμο και από τους συλλόγους να καταφέρουν πολλά πράγματα και να διοργανώσουν μεγάλους αγώνες. Η πρότασή μου προς τον Δήμαρχο είναι να επιδιώξει και να προσπαθήσει να διοργανώσει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα δεκάθλου στην πόλη, καθώς και από άποψη κλίματος όπως ανέφερα και από άποψη εγκαταστάσεων ίσως είναι από τα καλύτερα στάδια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα είμαι πολύ χαρούμενος να βρεθώ εδώ και να αγωνιστώ στο μεσηνιακό κοινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς από την πρώτη στιγμή ανάληψης στο καθηκόντρο μας έχουμε δείξει ότι τον αθλητισμό τον έχουμε αγκαλιάσει, τον αγαπάμε τον αθλητισμό. Άλλωστε και εγώ έχω υπάρξει αθλητής. Και για τον λόγο αυτό στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει το αθλητικό πνεύμα της περιοχής μας. Έτσι λοιπόν, μόλις ο Πέτρος Παπαδόπουλος ήρθε στο γραφείο μου και μου πρότεινε να στηρίξουμε ως Δήμος αυτούς τους αναπτυξιακούς αγώνες, απαντήσαμε θετικά. Και έτσι λοιπόν και αυτή τη στιγμή απαντώ στον Παναγιώτη για την πρόταση που μου κατέθεσε ότι προφανώς θα στηρίξουμε και θα είμαστε δυναμικά δίπλα στο να πραγματοποιηθούν αυτοί οι πανελλήνιοι αγώνες δεκάθλου στο Δήμο μας, στην πόλη μας. Και όχι μόνο, και οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία ακούσουμε. Λοιπόν, περιμένω πρόταση λοιπόν. Αν δεν μου φέρεις πρόταση. Είδαμε λοιπόν τη θετική ανταπόκριση του Δημάρχου στο αίτημά σας, ένα άξιο αναφοράς αίτημα, το οποίο θα φέρει περισσότερους αθλητές, θα μας δώσει μια ιδέα τι εστί δέκαθλο, να το δούμε
εν δράση. Πείτε μας λίγο, για να ολοκληρώσουμε και την ωραία αυτή κουβέντα, πώς θα εξελιχθεί η προετοιμασία σας στη συνέχεια. Θα συνεχίσετε εδώ, θα παραμείνετε, γιατί είπατε και το κλίμα είναι καλό, σας βολεύει. Ή θα φύγετε, έχετε κάποιους προορισμούς και εκτός Ελλάδος? Αυτή τη στιγμή, λόγω αυστηρού πρωτοκόλλου, πρέπει να βρεθούμε είναι δύσκολο να βγούμε εκτός Ελλάδας. Λόγω υποχρεώσεων θα επιστρέψουμε αύριο στην Αθήνα, όμως θα βρεθούμε σύντομα στην Καλαμάτα για κάποια προετοιμασία, ενδεχομένως πριν από το κλειστό στίβο, πριν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αναμένουμε και περιμένουμε να επανέλθουμε και να βρεθούμε ξανά και μαζί και μέσα στο γήπεδο, να τα πούμε και εκεί. Καλή επιτυχία λοιπόν σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς να προχωρήσουμε τώρα να περάσουμε στα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα από τα εθνικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Είχαμε την πρεμιέρα στην Α2 Εθνική Γυναικών και στη Γ' Εθνική. Θα ξεκινήσουμε με την Γ' Εθνική, να πούμε τα αποτελέσματα. Η Καλαμάτα ξεκίνησε δυναμικά, μπήκε πολύ καλά στο πρωτάθλημα και έχει πάρει το παιχνίδι με 79-48 από τη Νέα Πατρών σε ένα κλασικό ντέρμπι της Τρίτης Εθνικής. Θα πούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Είναι Παναχαϊκή με Σφίκα Αμαλιάδας 73-68, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Τρίπολης με Εργοτέλη 71-78, Γλάφκους 65-55 με τον Νέο Λοαγιάς και ο Δίωνας Κυπαρισίας, που επίσης εκπροσωπεί την Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Πελοποννήσου στην Τρίτη Εθνική, ξεκίνησε με το αριστερό της υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, καθώς ιτήθηκε 72-67 από τον Διαγόρα Ρόδου. Το ρεπό του σε αυτή την αγωνιστική είχε ο Ήφαιστος. Θα δούμε και τη βαθμολογία, να δούμε οι πρώτες ομάδες που πήραν τα δίποντα. Ήταν η Παναχαϊκή, ο Εργοτέλης, η Καλαμάτα, ο Αίολος Αγιάς και ο Διαγόρας Ρόδου. Ενώ από έναν βαθμό έχουν η Σφίκα Αμαλιάδας Τρίπολη, ΕΑΠ Γλάφκος, Δίωνας Κυπαρισίας και Ήφαιστος. Η επόμενη αγωνιστική, η δεύτερη αγωνιστική που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο, είναι Σφίκα Αμαλιάδας, Ήφαιστος Αχιλλέας, Γυμναστικός Σύλλογος Εργοτέλη με Παναχαϊκή, η Καλαμάτα BC με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Τρίπολης, το πρώτο δικό μας ντέρμπι, ο Αίολος Αγιάς θα υποδεχθεί τη Νέα Πατρών και ο Διαγόρας Ρόδου παίζει με τον Γλάφκο. Στο πρωτάθλημα τώρα της Α2 μπάσκετ γυναικών, εκεί όπου ο Άρης Καλαμάτας εκπροσωπεί την ένωσή μας και ξεκίνησε με το δεξί με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον αντιπαλό του, τον Θησέα, είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα. Είναι η Άξι Ναυπλίου 60-55 στην παράταση αυτό το παιχνίδι με τον Φίνικα Πειραιά. Η Άμυλα 2000 κέρδισε 51-39 την ομάδα της Χίου. Ο Δαναός του αθλητικού ομίλου Άργους 67-74 ιτήθηκε από τον Ατρόμητο Πειραιά. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης έχασε 60-70 με διαφορά 10 πόντων από τον Εθνικό. Και ο Άρης Καλαμάτας 72-45, όπως είπαμε, από τον Θησέα, κέρδισε τον Θησέα Παναγιούδας. Η βαθμολογία του πρώτου ομίλου έχει διαμορφωθεί ως εξής. Ο Άρης Καλαμάτας με την Άμυλα Τρίπολης, τον Εθνικό, εδώ έχουμε ένα μικρό λεθάκι, θα μας συγχωρέσετε, είναι Ατρόμητος Πειραιά και το Ναύπλιο έχουν από 2 βαθμούς, ενώ ο Φίνικας Πειραιά, Δαναός, Ηλιούπολη, Χίος και Θησέας έχουν από 1 βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική που θα εξελιχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι η ομάδα της Αιγαίας Χίου με τον Ναύπλιο, ο Ατρόμητος Πειραιά με την Άμυλα 2000, ο Εθνικός με τον Άργο, με το Άργος, ο Θησέας Παναγιούδας με την Ηλιούπολη και ο Άρης που θα μεταβεί στον Πειραιά για να παίξει με τον Φίνικα. Έχουμε όμως και το σχετικό βίντεο από την προσπάθεια των κοριτσιών του κυρίου Μπακογιάννη στο σημερινό παιχνίδι που έγινε στο κλειστό της Τέντας Καλαμάτας. Μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ένα πολύ θετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και μια ελπίδα για εδραίωση στα εθνικά σαλόνια. Ποδαρικό με το δεξί για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Άρη Καλαμάτας, που στην πρεμιέρα της Α2 Εθνικής Μπάσκετ Γυναικών κέρδισε τον Θησέα Παναγιούδας με 72-45. Από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο, οι αθλήτριες του Μιχάλη Μπακογιάννη μπήκαν δυνατά και αποφασισμένες να πάρουν το πρώτο ροζ φύλλο της χρονιάς. Και το πέτυχαν έχοντας ως αιχμή του δόρατος τις Χονδρουδάκη, Παπαδημητρίου και Κουτέλα. Οι αθλήτριες του Άρη ήταν πιο δραστήριες στο παρκέ και πολύ πιο εύστοχες σε αντίθεση με την ομάδα του Θησέα, που δεν μπορούσε να πετύχει εύκολα γαλάθια. Για τον Άρη Καλαμάτας αγωνίστηκαν οι Κατσανάκη, Καραμάνου, Παρθένη, Αντωνοπούλου, Αρβανίτη, Γκατζιόλη, Λαγού, Χονδρουδάκη, Σούτα, Κουκούτσι, Παπαδημητρίου και Κουτέλα.
Για την ομάδα της Μυτιλίνης αγωνίστηκαν η Τζίμου, Τσιμουρτού, Χριστομίδου, Κατσούρι, Πι, Κατσούρι, Μι, Παυλή, Δήμου, Αλασχάρ, Κούση, Καράκλα και Ταμπάσκου. Η νεαρή Έλενα Κούση ήταν η άτυχη του αγώνα, καθώς τραυματίστηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Για το δυναμικό μπάσιμο στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Μπάσκετ Γυναικών μίλησε στην τηλεόραση Best ο προπονητής του Άρη Καλαμάτας Μιχάλης Μπακογιάννης. Ποδαρικό με το δεξί, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως αυτό της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και συγκινημένος για αυτή την πρώτη μας νίκη. Είμαστε μια ομάδα που έχει χτιστεί εδώ και 10 χρόνια με πάρα πολύ κόπο και τώρα αυτή τη φορά και με αυτή μας συμμετοχή, τη δεύτερη μας συμμετοχή στο Εθνικό Πρωτάθλημα, αισθανόμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω και γιατί όχι να εδραιώσουμε τη θέση μας σε εθνικές κατηγορίες. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Παίζαμε μια ομάδα της Μυτιλίνης στο Θησαία, μια πολύ αξιόλογη ομάδα η οποία ήρθε εδώ για να παλέψει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το είδαμε αυτό. Τα κορίτσια βέβαια είχαν κάνει ένα μεγάλο ταξίδι γιατί είχαμε μάθει ότι ήρθαν ακτοπλοϊκώς. Ταξιδεύαμε από την Παρασκευή. Αυτό ήταν και ένα βαντάζ για μας γιατί η κόπωση του ταξιδιού και η προσαρμογή σε μια νέα περιοχή είναι δύσκολη. Βέβαια το ίδιο θα αντιμετωπίσουμε και εμείς όταν θα κληθούμε να πάμε εκεί στο δεύτερο γύρο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις παίκτριές μου. Εμείς έχουμε μια ομάδα η οποία ακόμα περιμένουμε και κάποιες παίκτες ακόμα όπως η Κατερίνα Ελαγού, η Δέσποινα Ιμπούζα να μπουν και αυτές στην εξώση ακόμα πιο δυνατά. Θεωρώ ότι στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερο το σύνολό μας. Γιατί οι παίκτες είχαν αποχή από τις προπονήσεις αυτές, αλλά τις υπολογίζουμε να μπουν στο βασικό μας rotation πολύ σύντομα. Η δουλειά είναι αδιάκοπη, θα συνεχιστεί. Έχουμε πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ηλιούπολη, που εκεί ξεκάθαρα είναι ένα μάτς το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς είμαστε σε καμία περίπτωση φαβοροί. Αλλά θα πάμε εκεί να μπορέσουμε να κερδίσουμε πράγματα. Αυτό το μάτς όμως ήταν μέσα στον προγραμματισμό μας ότι έπρεπε να το κερδίσουμε. Αν θέλαμε να βάλουμε μία και δύο ομάδες από κάτω μας, προκειμένου να είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίσουμε την παραμονή, γιατί η παραμονή είναι ο στόχος και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Μακάρι να το καταφέρουμε. Έχουμε υγεία. Δύο κορίτσια από την ομάδα του Θησαία είχαν θέματα με τους τραυματισμούς. Εύχομαι υγεία, να έχουμε καλή χρονιά, όχι απρόοπτα λόγω κορονοϊού και να ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ούτε ερώτηση, Μιχάλη. Είδαμε λοιπόν και το ποδαρικό με το δεξί που πραγματοποίησαν τα κορίτσια του Μιχάλη Μπακογιάννη στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Ευχόμαστε φυσικά ό,τι καλύτερο, καθότι είναι η μοναδική ομάδα που εκπροσωπεί την ένωσή μας στην Εθνικά Σαλόνια στο Γυναικείο Πρωτάθλημα. Και να περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι μαζί με μια εκλεκτή καλεσμένη. Από την πρώτη γραπτή ιστορία μέχρι την πρώτη κινούμενη εικόνα, από την πρώτη ανακάλυψη μέχρι την πρώτη αποκάλυψη, από την πρώτη επιθυμία μέχρι τον τελικό στόχο, κρύβεται πάντα ένα υπέροχο ταξίδι. Το ταξίδι της γνώσης. Ξεκίνα το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής σου στην ίδια γειτονιά που ξεκίνησε η γνώση και ο πολιτισμός. New York College. Σπούδασε με ασφάλεια κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα, δίπλα στα αγαπημένα σου μέρη. Ο εκπαιδευτικός θεσμός που σου εξασφαλίζει ισότιμα πτυχία με τα μεγαλύτερα κρατικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. New York College. Το ταξίδι της γνώσης που θα σου μείνει αξέχαστο για πάντα παντού. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε το αύριο κάθε επιχείρησης. Κάθε ιδέα, μικρή ή μεγάλη, που θα την εξελίξει με το Business Banking Plus που σας προσφέρει. Τεχνογνωσία σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης. Χρηματοδοτικά εργαλεία και καινοτόμες υπηρεσίες. Συμβουλευτική καθοδήγηση από προσωπικό συνεργάτη. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτη Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτη Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 2721 0 22 266.
Ted Baker, Brooks Brothers, Barbour, La Martina, Garcia, Tag, Lacoste, Trussardi, Tom Frank. Είσαι άντρας και ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά. Dragao, το νέο κατάστημα που ήρθε να δώσει ακόμη περισσότερο στυλ στην αρενοπότητα. Ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα στην κομψότητα. Dragao, με επώνυμες προτάσεις σε προσιτές τιμές. Σε περιμένει στην Αναγνωσταρά 61. Τηλέφωνο 27210-22903. Men's Fashion Dragao. Εσύ ξέρεις. First Aid. Παροχή υπηρεσιών υγείας. Ιδιωτικά ασθενοφόρα. Κινητές μονάδες. Διακομιδή ασθενών πανελλαδικά. First Aid. Παροχή υπηρεσιών υγείας. Ασθενοφόρα όλο το 24ωρο. Έκτακτα και επίγοντα περιστατικά. Επιστημονική γνώση και εμπειρία. Αεροδιακομιδή ασθενών και τραυματιών. Καλέστε στο 210-555-6333. First Aid, η ηγέτιδα εταιρεία στο πλευρό σας. Και μου χαλάει το κινητό. Παθαίνω σοκ. Και τι έκανα? Πήγα στο DI Tech Store. Μιλάμε, οι άνθρωποι ειδικεύονται στις επισκευές κινητών, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια και με τους καλύτερους τεχνικούς της Καλαμάτας. DI Tech Store. Χρυσάνθη Παγώνη 11 και Μητροπέτροβα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-403732. Δείτε μας και στο ditechstore.gr. Αφού σου λέω, αν κάτι δεν φτιάχνετε εδώ, τότε δεν φτιάχνετε πουθενά. Τέλος. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Στο χαμόγελο σου όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Καλησπέρα, επιστροφή και πάλι εδώ με μια εκλεκτή καλεσμένη στο πλευρό μου σήμερα, την κυρία Κατερίνα Βαγενά, αθλήτρια του Επικοντό. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Είστε εδώ και εσείς με αφορμή τους αγώνες που διοργάνωσε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ακρίτα 2016, μια αναπτυξιακού χαρακτήρα διοργάνωση που δίνει ευκαιρία θαρρώς στα νέα παιδιά να εξοικειωθούν, να γνωρίσουν τον κλασικό αθλητισμό. Πείτε μας κι εσείς λίγο για το δικό σας άθλημα. Ωραία. Καταρχάς δέχθηκα μία πάρα πολύ ωραία πρόσκληση από τον κύριο Πέτρο Παπαδόπουλο, τον υπεύθυνο στον Ακρίτα. Πρόκειται για μία πάρα πολύ ωραία ευκαιρία καταρχάς για τα νέα παιδιά, για να έρθουν σε επαφή με τα αθλήματα του στίβου, που μιλάμε για έναν τομέα ο οποίος σχετικά στην Ελλάδα είναι λίγο υποβαθμισμένος σε σχέση με άλλα ομαδικά αθλήματα. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης και οι γονείς να μπουν λίγο στη διαδικασία να βάλουν το παιδί τους να αγωνιστεί σε κάποιο άθλημα του στίβου, να ξεκινήσουν σε αυτές τις ηλικίες δημοτικού, γυμνασίου, που εκεί πέρα διαμορφώνουν πάρα πολύ ωραίο χαρακτήρα, πειθαρχία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Πέτρο και τέτοιοι σύλλογοι που δίνουν την ευκαιρία σε ένα τόσο όμορφο στάδιο να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις. Έχει χτίσει ένα επιτελείο τεχνικό αρκετά δυνατό. Έχει χτίσει ένα πολύ δυνατό τεχνικό επιτελείο με πάρα πολύ ωραίους προπονητές σε πάρα πολλά αθλήματα. Ρήψεις, πικοντό, ο Παναγιώτης Ολάσκαρης, εξαιρετικός αθλητής κιόλας. Αναλάβει και πρόσφατα μια προπονητική θέση στο σύλλογο. Ναι. Και είναι με εξαιρετικές γνώσεις. Ο κύριος Δρακόπουλος στις ρήψεις, ο κύριος Κουβαράς στους δρόμους, ένα τρομερό επιτελείο και με μεγάλες ευκαιρίες. Να πούμε τώρα λίγο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε τον Αύγουστο και σε αυτό το άθλημα περιορισμένες οι διοργανώσεις φέτος, είχατε ένα χάλκινο μετάλλιο με τη φανέλα της Κηφισιάς. Τώρα σας βρίσκουμε Καλαμάτα ενδεχομένως να δούμε και να αλλάζετε ίσως φανέλα.
Αυτό υπάρχει ένα ενδεχόμενο, βέβαια δεν είναι κάτι σίγουρο. Έχω μιλήσει με τον κύριο Πέτρο Παπαδόπουλο. Καταρχάς, μ' αρέσει πάρα πολύ Καλαμάτα, δηλαδή την ερωτεύτηκα κατευθείαν. Πρόκειται για μια πόλη με εξαιρετικά τοπία, με ωραίους ανθρώπους, με τρομερές εγκαταστάσεις. Και πιστεύω μια πόλη η οποία σέβεται γενικά πολλούς τομείς. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι σίγουρο, αλλά ενδεχομένως μπορεί αργότερα να υπάρξει μια συνεργασία. Με το καλό να σας δούμε. Ως προς τις εγκαταστάσεις, είχαμε και τον ομοσπονδιακό προπονητή εδώ στην Καλαμάτα των ταχυτήτων και σκυταλοδρομιών. Μας είπε και αυτός ότι οι εγκαταστάσεις της Καλαμάτας, αν και για εμάς αρκετά γυρασμένες, είναι καλές. Προσφέρονται, ενδείκνυται. Ενδείκνυται μόνο για αναπτυξιακού χαρακτήρα ή μπορεί να κάνει και το κάτι παραπάνω, όπως το αξιολογείτε εσείς, που φαντάζομαι έχετε δει και εκτός συνόρων αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Αναπτυξιακού σίγουρα και θα έλεγα ακόμα πιο σίγουρα σε επίπεδο πρωταθλητισμού, δηλαδή σε άτομα, σε αθλητές, όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Μάντης, σε ελίτ αθλητές. Μάλιστα πρόσφατα είχε έρθει και ο κύριος, είναι μικρός, ο Εμμανουήλ ο Καραλής, από τους κορυφαίους επικοντιστές στην Ελλάδα. Είχε έρθει μαζί με τον προπονητή, τον κύριο Σημεωνίδη, και κάνανε μια πολύ ωραία προετοιμασία. Ενδεχομένως αργότερα να είναι πάρα πολύ ωραίο το να έρθουν, όπως είναι και η κυρία Στεφανίδη, η Κατερίνα, όπως είναι η κυρία Νικόλ Κυριακοπούλου, να έρθουν για μια προετοιμασία αργότερα εδώ, και όχι μόνο στο επικοντό, και άλλοι πολύ μεγάλοι αθλητές. Είναι οι συνθήκες, το κλίμα, οι εγκαταστάσεις, οι άνθρωποι, το επιτελείο. Πιστεύω τα έχει όλα η Καλαμάτα, δεν νομίζω ότι ζηλεύει από κάποιο άλλο στάδιο κάτι. Παλιότερα να πω ότι ερχόντουσαν και αθλητές από το εξωτερικό, ήμασταν ένας προορισμός. Νομίζω βεβαίως, βεβαίως. Αυτή η προσπάθεια χτίζεται εκ νέου από τον Σύλλογο, πώς το βλέπετε? Καταρχάς η Ελλάδα πρόκειται για μια χώρα η οποία τη ζηλεύουν, θα έλεγα, πάρα πολύ έτσι, οι ξένοι αθλητές από το εξωτερικό, λόγω του κλίματος, λόγω των συνθήκων. Οπότε είναι από τους προορισμούς που πάντα πηγαίνουν και θέλουν. Οπότε σίγουρα, δηλαδή, άμα έρθουν εδώ πέρα Καλαμάτα, δεν νομίζω να ξαναφύγουν μετά, δύσκολα. Θα τους υιοθετήσουμε για αυτούς. Ναι, ναι, αλλά είναι πολύ σίγουρα μπορούν να έρθουν και μεγάλοι αθλητές από το εξωτερικό. Πείτε μας λίγο τώρα και για τους στόχους σας στη συνέχεια. Πώς διαμορφώνετε το πρόγραμμά σας, πού έχετε βάλει προτεραιότητες, ποια πρωταθλήματα ενδεχομένως θα επιδιώξετε να συμμετέχετε? Καταρχάς, περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο γενικά με τον κορονοϊό για όλους μας, σε όλους τους τομείς. Εγώ σίγουρα στοχεύω αυτή τη στιγμή να αγωνιστώ στο Πανελλήνιο του Κλειστού που θα γίνει το Φλεβάρι, λογικά. Όπως όλοι οι αθλητές. Από εκεί και ύστερα σίγουρα να συμμετάσχω σε διεθνείς και σε αγώνες στο εξωτερικό, απλά δεν μπορώ να πω κάτι σίγουρα, γιατί αυτό δεν εξαρτάται από εμένα, εξαρτάται σίγουρα από την όλη κατάσταση. Πόσο πλήττει την προετοιμασία ενός αθλητή τέτοιου επίπεδου, όπως το δικό σας, αυτή η συνθήκη του COVID? Σίγουρα πολύ, σίγουρα πολύ, γιατί υπήρχε μια περίοδος η οποία ήταν νεκρή, θα έλεγα. 2 μήνες σχεδόν καραντίνα, πολλοί αθλητές αποσυντονιστήκαμε από την καθημερινότητά μας, την καθημερινή βάση της προετοιμασίας για τον ανοιχτό στίβο, οπότε σίγουρα έπληξε πάρα πολύ. Και στο εξωτερικό ήταν και χειρότερα τα πράγματα, νομίζω. Δηλαδή, στη Γαλλία δεν υπήρξε πανγαλλικό, θα έλεγα, συγγνώμη, πρωτάθλημα. Αυτό ενδεχομένως να αλλάξει λίγο το τοπίο, δηλαδή οι αθλητές που θεωρούνταν φαβοροί λόγω αυτής της ανακοπής να πάνε λίγο πίσω και να ίσως ξεπηδήσουν άλλα νεότερα παιδιά μπροστά. Σίγουρα. Ενδέχεται και αυτό φυσικά, αλλά και πάλι όμως είναι 50-50, θα έλεγα. Δηλαδή είναι ανάλογα με το σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο συγκεκριμένος αθλητής, σε τι ημέρα θα βρίσκεται στον αγώνα εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, οι τραυματισμοί παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επειδή μπήκαμε κατευθείαν μετά από την καραντίνα, αθλητές τραυματίστηκαν. Δεν μπορούσαν να αγωνιστούν, να είναι στο ίδιο επίπεδο που βρίσκονταν. Οπότε, σίγουρα για τους πιο νέους, θα ήταν έτσι και λίγο, θα έλεγα, λίγο πιο εύκολο το να προσαρμοστούν πιο εύκολα. Εσείς γιατί διαλέξατε το επικοντό?
Τι το ξεχωριστό είχε? Εγώ ξεκίνησα μήκος, έκανα μήκος σε μικρή ηλικία. Ξεκίνησα μεγάλη επικοντό, η αλήθεια είναι. Ξεκίνησα με τον κύριο Βασίλη Μεγαλοοικονόμου, με πήρα από το μήκος γύρω στα 14 με 15 μου χρόνια. Πιστεύω με μάγεψε, γιατί είναι, πηγαίνεις κατά της βαρύτητας, θα έλεγα. Είναι ένα άθλημα πολύ ιδιαίτερο, με πολύ πολύπλοκη τεχνική. Συνδυάζεις δύναμη, ταχύτητα, ενόργανη, πολλά πράγματα, και πιστεύω ότι μάλλον αυτό είναι που με μάγεψε αρκετά σε αυτό. Είστε νέα ακόμη. Είναι όμως, δεν είναι ανορθόδοξο να δούμε να αλλάζετε θέση και να περνάτε από τη θέση του αθλητή στη θέση του προπονητή. Είναι κάτι που έχετε στο μυαλό σας? Σίγουρα, βέβαια. Έχω τελειώσει και γυμναστική ακαδημία. Πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στο επικοντό, δεν έχω εστιάσει σαν προπονήτρια, αλλά αργότερα φυσικά θα ήταν έτσι από τις βλέψεις μου, από τους στόχους μου, θα έλεγα, που θα μου άρεσαν αρκετά να ασχοληθώ. Όπως και ο κύριος Λάσκαρης, τώρα γι' αυτό το ρωτώ, επειδή τον είδαμε να μεταπηδά και αυτός από την αγωνιστική δράση, να παίρνει μια θέση ως προπονητής και να δίνει, να μεταλαμπαδεύει τη γνώση του στη νέα γενιά. Γι' αυτό το ρώτησα, μήπως σας δούμε και στο δυναμικό του Ακρίτα πλέον να προσφέρετε από άλλο πόστο. Καταλαβαίνετε με αυτό, το γυροβέρνω. Ναι. Αυτό δεν ξέρω να σας πω, θα ήταν η χαρά μου φυσικά. Αλλά πιστεύω ότι ο Παναγιώτης, ο Λάσκαρης, πρόκειται για ένα παιδί εξαιρετικό και για έναν αθλητή με πολλές εμπειρίες. Και όλες αυτές οι εμπειρίες φυσικά τον έχουν κάνει να μπορεί να προπονεί παιδιά και να τα φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Οπότε πιστεύω ότι είναι στη τέλεια θέση αυτή τη στιγμή. Και να κλείσω ρωτώντας σας έτσι μια συμβουλή στη νέα γενιά, στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και δει με τον κλασικό αθλητισμό. Είναι κατάλληλος ο καιρός να μπουν, να δοκιμάσουν? Θα πρέπει να δοκιμάσουν μόνο ένα? Θα πρέπει να ίσως να εξερευνήσουν και άλλες πιθανότητες? Σίγουρα, εγώ είμαι υπέρ γενικά τα παιδιά να ασχοληθούν σίγουρα από μικρή ηλικία με κάτι. Να ασχοληθούν με το τρέξιμο, να ασχοληθούν με ένα άθλημα. Ο Στίβος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή πρόκειται για ένα άθλημα το οποίο δραστηριοποιείται σε ανοιχτό χώρο, σίγουρα είναι πιο προσεγγίσιμο για αυτή την εποχή, για το κορονοϊό. Οπότε είναι χαμηλής επικινδυνότητας. Είναι χαμηλής επικινδυνότητας. Υπάρχει ο αέρας, υπάρχει ο εξωτερικός χώρος. Είναι λίγο πιο εντάξει σε όλο αυτό. Και επιπλέον πιστεύω ότι ένα παιδί από τη στιγμή που αποφασίσει να ξεκινήσει με κάτι τέτοιο, καλό είναι να δοκιμάσει αρκετά αθλήματα. Όχι να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο, να δοκιμάσει. Πιστεύω στη ζωή καλό είναι να δοκιμάζουμε πράγματα. Και μέσα από αυτά τα πράγματα δίνονται πολύ όμορφες ευκαιρίες. Σήμερα λοιπόν πολλά παιδιά δοκιμάστηκαν στη σφαίρα, στο μπαλάκι, στο μήκος, στους αγώνες δρόμου. Πάμε να δούμε και το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει από τους σημερινούς αγώνες που ήσασταν και εσείς εκεί. Κάνατε και μια επίδειξη μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Μάντη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε. Εγώ ευχαριστώ. Θα είναι χαρά μου. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο από τους σημερινούς πρώτους αναπτυξιακούς αγώνες Στίβου Πελοποννήσου που έγιναν στην Καλαμάτα. Ενώ θα ακολουθήσει και μια σειρά αγώνων σε Τρίπολη, σε Λουτράκι και σε Άργος, με την συμμετοχή βεβαίως του Γυμναστικού Συλλόγου Ακρίτας 2016. Με σύμμαχο τον καιρό και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της διάδοσης του κορονοϊού, πραγματοποιήθηκαν στην πόλη μας οι πρώτοι αναπτυξιακοί αγώνες Στίβου Πελοποννήσου. Συμμετείχαν συνολικά 12 σύλλογοι με διοργανωτή τον Γυμναστικό Σύλλογο Ακρίτας Καλαμάτας, που πήρε τη σκυτάλη από το Λουτράκι, το Άργος και την Τρίπολη, όπου θα συνεχιστούν οι αγώνες το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι μικροί αθλητές συμμετείχαν σε αγωνίσματα ύψους, μήκους, αγώνες με μπαλάκι, άλματα, αγώνες δρόμου 600 και 80 μέτρων στις κατηγορίες μίνι, παμπέδων και παγκορασίδων Α και Β. Επίσης έγινε επίδειξη άλματος επικοντό με τη συμμετοχή των διακεκριμένων αθλητών Κατερίνας Βαγενά και Παναγιώτη Μάντη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε παιδιά χαρούμενα και χαμογελαστά. Το δικαίωμα της συμμετοχής είναι για όλους, η άθληση είναι για όλους. Χαίρομαι πολύ που ξεκινήσαμε από την Καλαμάτα αυτή τη σειρά αγώνων, που θα συνεχίσουμε στο Λουτράκι, στο Άργος και στην Τρίπολη. Πίσω μου έχω τα δύο παιδιά που θα λάβω
λάβουν μέρος στο επικοντό, θα κάνουν μια επίδειξη, γιατί πολλά παιδιά δεν γνωρίζουν το επικοντό. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε κάνει focus στο επικοντό, έχουμε τον Παναγιώτη τον Λάσκαρη που έχει δημιουργήσει την ακαδημία του και έχουμε και την Κατερίνα τη Βαγινά που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι μια σούπερ μεταγραφή για το σύλλογό μας. Η διοργάνωση των αναπτυξιακών αυτών αγώνων δεν είναι η μόνη στα σχέδια του Γυμναστικού Συλλόγου Ακρίτας 2016. Ο σύλλογος κάνει focus στο αγώνισμα του επικοντό και παράλληλα προγραμματίζει πολλές ακόμη αθλητικές εκδηλώσεις στην πόλη μας. Είπαμε για εκδήλωση στην πλατεία, ένα pole vault το οποίο θα είναι μοναδικό, αθλητικό και τουριστικό γεγονός. Ο Παναγιώτης Ομάντης, ο πρωταθλητής του δεκάθλου, πρότεινε να γίνει το πρωτάθλημα δεκάθλου στην Καλαμάτα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε ένα κέντρο ρήψεων δίπλα από την Καλαμάτα, το οποίο θα βοηθήσει και στο δέκαθλο. Έχουμε τον κύριο Δρακόπουλο που είναι προπονητής ομοσπονδιακός και έχει κάνει την Ακαδημία των Ρήψεων στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Στην πόλη της Καλαμάτας βρέθηκε και ο ομοσπονδιακός προπονητής ταχυτήτων και υπεύθυνος σκυταλοδρομιών του ΣΕΓΑΣ, Περικλής Χατζιαναστασιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομάδα της Ερμιονίδας, την οποία διατηρεί οργανική θέση ως καθηγητής φυσικής αγωγής, αλλά και γενικότερα στον κλασικό αθλητισμό της χώρας μας. Δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα. Να μπορείς να φτάσεις ψηλά προϋποθέτει πάρα πολύ μεγάλες θυσίες. Πολλά χρόνια προπόνησης, μεθοδικής, χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Οι συνθήκες στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο των χωρών του εξωτερικού, αλλά θα έλεγα ότι οι αθλητές οι οποίοι υποστηρίζονται από την Ομοσπονδία μπορούν να κάνουν αθλητισμό. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα αν είχαν λίγο μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ομοσπονδία. Στάθηκε επίσης στην θετική εικόνα και αρκετά βελτιωμένη σε σύγκριση με το παρελθόν, την οποία παρουσιάζουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης μας. Οι εγκαταστάσεις Καλαμάτας, επειδή έρχομαι από το 2004, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι είναι τα παπαφλέσια ένα από τα δύο επίσημα meeting που γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι η Καλαμάτα είναι αθλητομάνα και ιδίως ο Στίβο, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα παιδιά που δουλεύουν εδώ πέρα. Και γενικά χαίρομαι όταν έρχομαι εδώ πέρα να παρακολουθήσω αγώνες, να λάβουν μέρος οι αθλητές μου. Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα, το οποίο δεν το έχεις σε όλα τα στάδια. Αυτό είναι ένα στάδιο το οποίο έχει προσεχθεί. Δεν έκρυψε βεβαίως και το γεγονός πως ποτέ δεν σταματά να αναζητά τα νέα ταλέντα του κλασικού αθλητισμού. Έχω δει μέχρι τώρα έχω δει 4 και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Πελοπόννησος δίνει πάντα παιδιά σε εθνικές ομάδες και στα σπριντ και στα άλματα και στις ρήψεις. Η Πελοπόννησος έχει τρομερούς σωματότυπους για ταχύτητες. Τα παιδιά δηλαδή είναι ξερακιανά, λεπτά, ψηλά και δυναμικά. Αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις ταχύτητες. Επίσης, δύναμη. Ένας φυσικός παράγοντας, ο οποίος βρίσκεται σε πάρα πολλά παιδιά από τις μικρές ηλικίες. Δεν είναι δηλαδή η προπόνηση της δύναμης αυτή που βελτιώνει τα παιδιά στο κομμάτι της δύναμης. Είναι ο σωματότυπος. Αυτά τα δύο τα έχω εντοπίσει, ταχύτητα και δύναμη, στην Πελοπόννησο και επειδή το έχω συζητήσει και με ανθρώπους μέσα στην Ομοσπονδία, είναι και αυτοί σύμφωνοι ότι όντως τα χαρακτηριστικά αυτά βρίσκονται εδώ πέρα και γι' αυτό έχουμε και αρκετούς πρωταθλητές από την Πελοπόννησο. Να είστε καλά. Θα μας ανακοινώσετε τα 4 παιδάκια, φαντάζομαι. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με ένα ακόμη βίντεο από αναπτυξιακούς αγώνες Στίβου που έγιναν σήμερα στην Καλαμάτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε και σήμερα, μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή εδώ με την Κυριακή στα Σπορ.